Ρουντόλφ το ελαφάκι με καρδούλα θα πίνει. Σα παίζει το κραδάκι, έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του λαμπιώνει, το φωνάζουν και γελούν. Τη μύτη του στο χιόνι, κρύβει όταν του μιλούν. Αυτό είναι ωραίο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Προπαραμονή Χριστουγέννων. Σήμερα 23 του Δεκέμβρη και ας ξεκινήσουμε τη εβδομάδα μας με λίγο καλύτερη διάθεση, γιατί εν πάση περιπτώσει πολλά έχουν μαζευτεί το τελευταίο διάστημα. Τι γίνεται εκεί? Να πούμε τι παρακολούθησαν οι τηλεθεατές μας. Είναι τα βίντεο τα οποία έφτιαξε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ναι. Μέσα στα λεωφορεία. Μέσα στα λεωφορεία, ναι. Τα οποία λεωφορεία γνωρίζετε πολύ καλά, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Ναι. Οπότε είπαμε λίγο να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας μέρες εορτών. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε αυτά τα βιντεάκια τα οποία έφτιαξε ο Δήμος. Ναι. Για ρίξτε ένα πλάνο ακόμα, γιατί εκεί που είναι οι επιβάτες μέσα στο λεωφορείο και. Κατεβάζουν διάφορα για την κατάσταση, ναι, των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Τα είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες που μπάζουν νερά, που γεμίζουν, που λιμνάζουν μέσα τα νερά του, να που είναι μέσα οι επιβάτες και ανοίγουν τις ομπρέλες γιατί στάζουν. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σκέφτηκε αυτό, δεν είναι κακό. Πολύ ωραίο, καλή είναι. Ιδέα. Ξαφνιάστηκαν φυσικά οι επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια ευχάριστη έτσι έκπληξη για όλους όσοι βρέθηκαν μέσα. Κοίταξε να δεις τώρα πώς ξάφνιασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης τους επιβάτες. Είναι καλύτερη εικόνα από το ξάφνιασμα που δοκίμασαν και τον φόβο οι πολίτες στο Μαρούσι εχθές. Απίστευτα πράγματα ήταν αυτά. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα εορταστικό κλίμα. Τα καταστήματα ανοιχτά και αυτή την Κυριακή 11 με 6 και ξαφνικά στο Μαρούσι, όπου οι οικογένειες είχαν βγει να κάνουν τα ψώνια τους με τα παιδάκια, με καλό καιρό, με σύμμαχο τον καιρό, είδαμε τις εικόνες αυτές ντροπής για ακόμη μία φορά. Να τρέχει ο κόσμος πανικόβλητος. Για να γλιτώσει από τον πόλεμο μεταξύ των ΜΑΤ και των αντιεξουσιαστών. Την ίδια ώρα μου έλεγες ότι και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ βλέπουμε εμείς τα πλάνα από το Μαρούσι που έγινε, που μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη, και στο κέντρο είχες πορείες. Στο Σάββατο μεσημέρι, 50 λεπτά από το Χίλτον μέχρι την Βουλή, κορδέλα της αστυνομίας, κλούβες, ΜΑΤ, παιδιά λέει δεν πάτε πουθενά. Και χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από το κέντρο. Νομίζω αυτό ότι δεν είναι πρέπει καλά πράγματα, λίγο παιδιά. Να έχουμε χάσει το μέτρο. Το πρέπει χάσαμε, λίγο να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε σε πόλεμο. Δεν είμαστε, όχι. Δεν είμαστε σε πόλεμο. Και είναι δεν μέρες εορτών, μέρες αγάπης. Και πρέπει ο ένας να σεβόμαστε τον άλλον. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Και υπάρχει και κάτι ακόμη. Μπαίνουμε στο 2020. Κλείνουμε 10 χρόνια. Από το 10 μέχρι το 20 που έχουμε περάσει το Χριστού τα πάθη. Έτσι, η χώρα περάσε πολύ οικονομία, μεγάλη ταλαιπωρία. Έτσι. Και οι πολίτες και οι οικογένειες και όλες οι κοινωνικές ομάδες. Έχει ανάγκη ο κόσμος να αλλάξει σελίδα. Με έναν τρόπο. Πρέπει, χρειαζόμαστε να πάμε σε μια άλλη πίστα, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Και να κινηθούμε λίγο πιο αισιόδοξα, να δούμε το μέλλον έτσι πιο αισιόδοξα και όχι. Με αυτές τις εικόνες ντροπής θα δούμε και στη συνέχεια, θα έχουμε και εκπρόσωπο της αστυνομίας. Παρ' όλα αυτά, ενώ εδώ είχαμε σχετικά καλό καιρό, είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα δυστυχώς στην Έτωλα Καρνανία. Επλήγει πάρα πολύ η Άρτα και η Δήμη στην Άρτα. Υπερχείλησε το ρέμα μπούση στην Άρτα, πλημμύρισαν καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη της Άρτας, τον κύριο Περικλή Μίγδο. Για πάμε. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ναι. Ταλαιπωρηθήκατε. Ταλαιπωρηθήκατε. Είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο Δήμος επιποδός, τα μηχανήματα συνεχώς σε εγρήγορση. Αντιμετωπίστηκε η κατάσταση. Οι δημότες μας μετακινούνται. Τεράστια προβλήματα σε όλα τα οδικά δίκτυα, σε παραποτάμιες περιοχές. Τέλος, φαίνονται όλα καλά. Δεν υπήρχε ούτε πρόβλημα σε κάποιον από τους ανθρώπους μας. Αντιμετωπίστηκαν τα πράγματα σωστά, όμως οι υποδομές σήμερα θα δείξουν
κατά πόσο χρειάζεται υποστήριξη και κατά πόσο θα χρειαστεί ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη ενδεχομένως να κηρυχθεί σε μερική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταζόμαστε έχει υποστεί καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Από τις εικόνες που βλέπουμε, που έχουν καταγραφεί, έχει πρόβλημα το οδικό δίκτυο. Είναι φανερό ότι κοιτάξτε, έχει μυρίσει. Όλα τα οδικά δίκτυα, και τα δημοτικά και τα επαρχιακά του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, έχουν υποστεί καθυζήσεις, μεγάλες κατολιστήσεις. Υπάρχουν φαινόμενα αποκολλήσεων βράχια. Έχουμε τεράστια προβλήματα με πτώσεις δέντρων. Και ιδιαίτερα οι αδικές οδοποιίες όπου κατευθύνονται σε παραποτάμιες, περιοχές και σε ρέματα δείχνουν ότι έχουν προβλήματα μεγάλα καταπτώσεων. Θεωρώ ότι με τον φως της ημέρας, γιατί όλη τη νύχτα είμαστε επιποδός, όλα τα μηχανήματα δουλεύουν και εμείς ως αιρετοί αλλά και οι εθελοντές δημότες είμαστε δίπλα τους. Και η συμπαράσταση είναι σημαντικό θέμα. Δήμαρχε, το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα, ευχαριστώ δήμαρχε. Πολύ και εγώ. Και καλές γιορτές να έχετε. Τώρα μας λένε και θα είναι χρήσιμο οι τηλεθεατές μας να μας βοηθήσουν προκειμένου να ανανεώσουμε τα στοιχεία της πληροφόρησης που έχουμε. Ότι αντιμετώπισαν τα νότια προάστια ζητήματα με την ηλεκτροδότηση εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Φύσαγε όλη νύχτα πάρα πολύ. Έριξε και πολύ νερό. Ας μας πείτε μήνυμα, λοιπόν, να δούμε αν έχει αποκατασταθεί και το πρόβλημα εκεί. Έτσι. Έχουμε προβλήματα. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια. Να δούμε σε ποια λιμάνια παραμένουν δεμένα τα πλοία. Στον Πειραιά δεν εκτελούνται δρομολόγια για Δωδεκάνησα αλλά και για Κυκλάδες. Κανονικά, ωστόσο, τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια όμως με τα κλειστού τύπου πλοία. Δεμένα τα πλοία από Ιγουμενίτσα προς Κέρκυρα και Λευκύμη. Επίσης από Πάτρα για Κεφαλονιά και κλειστό το Ρίο Αντίριο και δεν εκτελούνται και τα δρομολόγια από Κυλλήνη για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Τώρα, αυτά προς το παρόν. Εάν έχουμε νεότερη ενημέρωση, φυσικά θα σας το μεταδώσουμε απευθείας. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχουμε και κάποια προβλήματα και στις πτήσεις εξαιτίας της κακοκαιρίας και των θυελωδών ανέμων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μπαντινάκη. Τον, είναι συνάδελφός μας, από το Κρέτα Live. Ναι, ναι, από το Κρέτα Live. Από την Κρήτη. Να δούμε τώρα, έχει δύο θέματα ο κύριος, ναι, ο συνάδελφός μας ο Μπαντινάκης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά από το Ιαστήριο. Δώσε μας μια εικόνα πρώτα, Αντώνη μου. Δώσε μας μια εικόνα πρώτα από την κακοκαιρία, αν έχουμε προβλήματα στην Κρήτη. Υπήρχαν προβλήματα χθες στην Κρήτη, απαγορευτικό απόπλου, δεν έφυγαν πτήσεις και ταλαιπωρία για αρκετούς ανθρώπους που περίμεναν να φύγουν για να κάνουν τις γιορτές τους εκτός νησιού. Περιμένουμε να κοπάσει ο καιρός για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Ωστόσο, με τα πλοία δεν έχουμε θέμα, μόνο στις πτήσεις έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Στις πτήσεις, ναι, ακριβώς. Ωραία, τώρα να πούμε δύο λόγια για αυτό το έγκλημα το οποίο μας έχει σοκάρει όλους για ακόμη μια φορά. Χθες, λοιπόν, γράφτηκε ένας τραγικός επίλογος, ένα οικογενειακό δράμα. Ένας 54χρονος αφαίρεσε τη ζωή της 33χρονης σύζυγου του και η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Βρεθήκαμε στον τόπο της τραγωδίας, οι γείτονες έκαναν λόγο για συχνούς καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού, ναι, για μια παθολογική ζήλια από τον 54χρονο προς τη σύζυγό του. Και τα θύματα της υπόθεσης είναι δύο. Δεν είναι μόνο οι 33χρονοι που έχασαν τη ζωή της, είναι και το 4χρονο παιδάκι τους, ναι, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Και θα δει τον ένα του γονιό στο χώμα και τον άλλο στη φυλακή. Για όνομα του Θεού. Πραγματικά, για όνομα του Θεού, είναι, ρε παιδί μου. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Δεν ξέρω αν από τους καυγάδες οι γείτονες τι λέγανε, πώς περιγράφουν δηλαδή. Οι γείτονες υποστήριξαν ότι μέχρι και έξω στο δρόμο υπήρχαν καυγάδες. Ναι. Παρενέβαιναν οι ίδιοι για να χωρίσουν το ζευγάρι. Ναι. Η 33χρονη προδιετίας έχει φύγει από το σπίτι, είχε επιστρέψει στους γονείς της. Από την Πάτρα καταγόταν η κοπέλα. Ναι. Όμως ξαναγύρισε στον τόπο του μαρτυρίου. Στον Αντώνη, τόπο που τη χτυπούσε ακόμη και στο δρόμο μπροστά στους εαυτούς. Τη χτυπούσε ακόμα και στο δρόμο. Παρενέβαιναν οι γείτονες, όπως υποστήριξαν οι ίδιοι, χώριζαν το ζευγάρι. Και είναι μια υπόθεση η οποία έχει σοκάρει, έχει προκαλέσει φρικτά συναισθήματα. Πραγματικά. Λοιπόν,
Τι νόημα έχει τώρα, Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Τι νόημα έχει. Δεν υπάρχουν δικηγόροι, ρε παιδί. Πήγαινε στο δικηγόρο, χώρισε τέλειο. Τώρα πρέπει ο ένας να πέσει το χώμα, ο άλλος στη φυλακή. Απίστευτα πράγματα. Πώς χαλάμε τις ζωές μας και τι φταίει το παιδάκι. Τώρα, για πάμε σε λίγο να πούμε, θα είναι κοντά μας ο κύριος Δένδιας. Ναι. Είναι το κορυφαίο πρόσωπο των ημερών. Ο κύριος Δένδιας εχθές. Ειδικά μετά το χθεσινό ταξίδι εξπρές που έκανε στη Λιβύη. Και στις 2 Ιανουαρίου υπογράφουμε τον EastMed. Είναι μια ουσιαστική και πολύ μεγάλη κίνηση, ασπίδα, παύλα, απάντηση στις προκλήσεις του κυρίου Ερντογάν. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Έχει πολλά να μας πει ο κύριος Δανδιάς. Λοιπόν, πάμε στην Ελευθερία τη Σπυράκη. Είναι μαζί με τον κύριο Στράτο Μαυροϊδάκο, τον Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Ελευθερία, καλημέρα. Είδαμε λίγο νωρίτερα τις εικόνες στο Μαρούσι. Πες μας και εσύ δύο λόγια από το ρεπορτάζ που έχεις καταγράψει. Να πάμε στον κύριο Μαυροϊδάκο στη συνέχεια. Πρέπει να σας πω ότι χθες εδώ η οδός Ερμού, ένα από τα κεντρικότερα σημεία, εμπορικά σημεία της περιοχής εδώ στο Μαρούσι, θύμισε πεδίο μάχης. Να σας πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε γύρω στις 11 η ώρα, όταν ομάδα ατόμων πήγε στη Βίλα Κούβελου, η οποία είχε εκενωθεί την περασμένη Τρίτη, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την οδό Ερμού. Ξεκίνησε να σπάει βιτρίνες καταστημάτων, έγραψε συνθήματα όπως αυτό που βλέπετε ακριβώς πίσω μας, σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, και σαν να μην έφτανε αυτό, κατευθύνθηκε πάνω προς τον ΙΣΑΠ του Αμαρουσίου. Όλα αυτά ενώ εδώ, τόσο στην Ερμού, όσο και πάνω στις καφετέριες απέναντι από τον ΙΣΑΠ Αμαρουσίου, βρισκόταν κόσμος και μάλιστα δεν δίστασαν, και αυτό είναι που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση εκεί και τώρα, είναι ότι δεν δίστασαν να χτυπήσουν ακόμα και τον κόσμο που δεν τους έφταιγε σε τίποτα. Άγνωστο κόσμο, μεγάλους ανθρώπους, όπως έδειξαν και τα βίντεο που δείξαμε χθες στο κεντρικό δελτίο του Open. Και τα βλέπουμε, Ελευθερία, πραγματικά είναι φοβερή η κατάσταση. Ναι, ενώ από τα επεισόδια, κεντρικότερα σημεία του Αμαρουσίου. Σίγουρα, και ενώ οι καταστηματάρχες προσπαθούν μέσα στο εορταστικό ωράριο να βγάλουν τα σπασμένα όλης της χρονιάς. Ναι. Όπως και να πω αυτό και να ολοκληρώσω, ότι από το μένος των ανθρώπων αυτών δεν γλίτωσε και ένας αστυνομικός, τον οποίο χρειάστηκε να φτάσουν τα μάτια εδώ προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν από τους μπαχαλάκηδες. Ναι. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μαυροϊδάκο. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό πλάνο. Καλημέρα, κύριε Μαυροϊδάκο, καλημέρα. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό πλάνο που κάποιοι από τους αντιεξουσιαστές προσπαθούν να χτυπήσουν έναν ηλικιωμένο, και την ώρα που σηκώνει ο αντιεξουσιαστής το χέρι του, πριν τον χτυπήσει δευτερόλεπτα, δηλαδή κλάσματα, επεμβαίνει ένας από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και το προλαβαίνει, να το πω έτσι εδώ. Ήταν και τον προλαβαίνει. Σωστά. Είχε προηγηθεί η επίθεση σε έναν υπαστυνόμο του τμήματος τροχιάς και φυσίας που ήταν και αυτός εδώ με την εκτός υπηρεσίας, τον αναγνώρισαν, προσπάθησαν να τον χτυπήσουν, τον χτύπησαν λίγο, ναι. Και στη συνέχεια, να ξέρετε, αυτοί κάνανε πορεία, ήτανε άνδρες της ΣΟΠΚΕ, και μετά τον ΜΑΤ. Ο συνάδελφος που βλέπετε εκεί που επεμβαίνει όταν πάνε να χτυπήσουν τον ηλικιωμένο είναι συνάδελφος της ΣΟΠΚΕ, ναι. Οι οποίοι, αυτά τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια, είναι εκπαιδευμένοι, και βλέπετε δεν θέλανε να κάνουν επέμβαση γιατί είχε κόσμο. Δεν θέλανε να κάνουν επέμβαση από την αρχή, γιατί αυτοί είχαν έρθει με άγριες διαθέσεις εδώ. Χτυπάγανε καταστήματα, πετάγανε αντικείμενα. Όποιος πολίτης τους έλεγε τι κάνετε εδώ, ορμούσαν να τον χτυπήσουν. Τώρα βλέπουμε μια γυναίκα σαστισμένη. Συγγνώμη, κυρία Μαυροϊδάκο μου. Βλέπουμε μια γυναίκα σαστισμένη και μια άλλη να προσπαθεί να φύγει με κάθε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να μην βρεθεί στο κέντρο της αντιπαράθεσης. Η άλλη γυναίκα είναι με τα ψώνια, με τις σακούλες στο χέρι. Έχει πάει να ψωνίσει για την οικογένειά της, για τα παιδιά της, για τα εγγόνια της, για όποιον έχει πάει να ψωνίσει, και βρίσκεται εν μέσω μιας σφοδρής αντιπαράθεσης, χημικών, αντικειμένων που εξφενδονίζονται. Σφενδονίζονται καρέκλες, τραπέζια, σπάνε βιτρίνες. Απίστευτα πράγματα είναι αυτά. Είναι απίστευτα πράγματα. Κύριε Μαυροϊδάκο, πρωτού απαντήσετε, μια ερώτηση, για να συμπληρώσω δηλαδή το ερώτημα του Άκη. Καμία προσαγωγή παρόλα αυτά. Σωστά. Και μας προκάλεσε αίσθηση, ναι, αν θέλετε, γιατί μετά τις τελευταίες επιχειρήσεις ελληνικής αστυνομίας. Να σας πω γιατί. Το μέλημά μας σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είχε κόσμο, είχε πολύ κόσμο, και αυτή την ευκαιρία ψάχνουν να δημιουργήσουν ένταση και επεισόδια μέσα στην κεντρικότερη αγορά στο Μαρούσι. Το μέλημά μας είναι να μην υπάρχουν φθορές σε καταστήματα και να μην χτυπηθεί ο κόσμος. Και γι' αυτό είδατε ότι δεν έγιναν προσαγωγές, γιατί όταν πάνε να χτυπήσουν τον κόσμο, εμείς κοιτάμε να διαφυλάξουμε τον κόσμο, και είδατε τον συνάδελφό μου εκεί τελευταία στιγμή που έσωσε τον ηλικιωμένο κύριο.
προσαγωγές και που θα γίνουν μετά συλλήψεις μέσα σε εκατοντάδες κόσμο, είδατε, αν αρχίσουν και πετάνε χημικά και για να κάνουν επέμβαση, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό μη σας φαίνεται περίεργο ότι δεν έγιναν προσαγωγές. Ναι. Σε τέτοια σημεία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα λέτε, εάν προχωρούσατε σε προσαγωγή. Και θα είχαμε εκτεταμένα επεισόδια θα είχε, αυτή ήταν γύρω στα 100 άτομα, θα είχε μάχες εδώ και δεν ξέραμε τι θα γίνει. Γι' αυτό βλέπετε ότι κρατάγαμε μια αμυντική στάση, συναδελφοί μου. Αλλά όταν βλέπουν ότι πάνε να χτυπήσουν κόσμο, είδατε, ο συναδελφός μου επενέβη αμέσως. Τώρα κάτι τελευταίο, πρωτού σας αφήσουμε. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ αναφορικά με ένα περιστατικό. Με το νερό το οποίο με μια γυναίκα με ειδικές ανάγκες, την οποία συνάδελφοί σας έχει γίνει περιέλαβαν με το αυτό είναι παρακολουθούμε με το νερό. Σχετικό βίντεο που έχει βγάλει το ντοκουμέντο. Ναι. Ελάτε κύριε Μαμπουδάκη. Αυτό έχει γίνει από τον Οκτώβριο. Είχε γίνει από τον Οκτώβριο σε Αλφα Τάφο Μονίας. Ναι. Έχουν συλληφθεί οι συνάδελφοί μου τότε που είχαν κατηγορηθεί. Είναι η ΕΔΕ σε εξέλιξη. Πολύ σωστά, δεν είναι εικόνα αυτή αστυνομικού να καταβρέχει μια κυρία που ό,τι και να έχει κάνει πριν, γιατί πριν, να ξέρετε, αυτή η κυρία είχε πάει και είχε κάνει τη σωματική της ανάγκη μπροστά από τη Σκοπιά ή έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα και ο σκοπός εκεί με το λάστιχο προσπαθούσε να καθαρίσει εκεί τις ακαθαρσίες. Καλά, αλλά το σήκωσε και λίγο πιο ψηλά. Δεν είναι εικόνα. Το σήκωσε και λίγο πιο ψηλά. Δεν είναι, το δεν είναι εικόνα. Μαζί, ναι, σωστά. Μην το μαζεύετε σωστά, τώρα. Δεν είναι, να μην δεν μαζεύετε είναι αυτά, όχι, κύριε Μαυροϊδάκο μου, να σας πω κάτι. Όχι, λέω την αλήθεια. Να σας πω κάτι. Περιμένετε. Αυτά το καταδικάζω, που είναι αυταπόδεικτα, δεν μπορεί να προσπαθείτε να τα δικαιολογήσετε. Το πρέπει να τα καταδικάζετε. Μα, δεν, όχι, λέω, και να τα αποβάλλετε. Έχει γίνει. Έτσι ώστε να έχει νόημα. Εννοείται. Ναι. Να έχει νόημα μετά εννοείται, όλο το υπόλοιπο αφήγημα που απλώς, κύριε απευθύνεται στον κόσμο. Μακριά από μένα, κύριε Παυλόπουλε, μακριά από μένα αυτά. Εγώ το καταδικάζω από την αρχή, σας το είπα, το καταδικάζω. Δεν έχει καμία σχέση με αστυνομία αυτή η εικόνα να καταβρέχουν ένα πολίτη, ό,τι και να έχει κάνει. Απλώς σας είπα τι είχε προηγηθεί, ναι, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Δεν λέω κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο. Κύριε Μαυροϊδάκο, Ελευθερία Σπυράκη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, παιδιά. Και πάμε να δούμε με τι καιρό θα κάνουμε γιορτές και Χριστούγεννα. Πού είναι το αέρα έφερες, πού είναι τα χιόνια. Καλημέρα, καλημέρα. Κρύο. Κρύο θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Τα χιόνια είναι πάνω ψηλά στα βουνά. Δεν έχουμε ακόμα κάτι, δεν έχουν δηλαδή κατέβει σε χαμηλά υψόμετρα. Όμως 25 και 27 του μήνα θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία και θα έχουμε κάποια χιόνια σε ορεινές πάλι περιοχές της ανατολικής υπηρετικής χώρας. Όχι όμως σε παιδινά. Ανήμερα δηλαδή και πρώτη δεύτερη μέρα Χριστουγέννων. Κυρίως 26 και 27 του μήνα. Ανήμερα θα είναι κάπως πιο υψηλές οι θερμοκρασίες. Δεν θα προλάβει δηλαδή η αέρια μάζα, η ψυχρή αέρια μάζα να έρθει από τα βόρεια Βαλκάνια προς τη χώρα μας για να κατεβάσει σημαντικά το υδράγυρο. Άλλωστε, όλα εξαρτώνται και από αυτό το σύστημα κακοκαιρίας που βλέπετε χαρακτηριστικά που απεικονίζουμε στον μετεωρολογικό δορυφόρο. Το πόσο δηλαδή γρήγορα θα καταφέρει να απομακρυνθεί ανατολικά της χώρας μας. Βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή που έχουμε τις καταιγίδες, είναι κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο αλλά και στα δυτικά τμήματα της χώρας μας. Θέλει έτσι μια προσοχή αυτή εδώ η περιοχή, δηλαδή και το ανατολικό Αιγαίο σήμερα καθόλου τη διάρκεια της ημέρας και προς την περιοχή της Κρήτης αλλά και τα δυτικά τμήματα της χώρας μας. Κατά διαστήματα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες που δεν αποκλείεται να έχουν και κάποια ένταση. Καλύτερος ο καιρός βέβαια στην υπόλοιπη χώρα. Πάμε στην επόμενή μας κάρτα για να δούμε ακριβώς τις περιοχές σήμερα που θα εστιάζονται τα πιο πολλά και τα πιο έντονα φαινόμενα. Είναι λοιπόν η Δυτική Ελλάδα που σας είπαμε προηγουμένως. Μέσα στο Αιγαίο από τις Κυκλάδες και ανατολικότερα, όπως επίσης και τα νότια τμήματα του Αιγαίου. Οι άνεμοι θέλουν και πάλι σήμερα αρκετά μεγάλη προσοχή. Θα γυρίσουν σιγά σιγά σε βορειοδυτικούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά 7-8 στην αρχή της ημέρας, ίσως και 9 μποφόρ, ιδιαίτερα στα πιο νότια τμήματα εδώ του Αιγαίου και χρειάζεται έτσι να βρισκόμαστε σε μια ετοιμότητα και κάποιες βέβαια χιονοπτώσεις. Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε δύσκολα θα έχουμε άρση του απαγορευτικού απόπειρου. Θα υπάρξει άρση ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά εκτιμούμε. Από το μεσημέρι και μετά. Γιατί τα προβλήματα ας πούμε ακόμα παραμένουν. Θέλουν να ταξιδέψουν. Ακριβώς. Παραμένουν τα προβλήματα με τους πολύ δυνατούς ανέμους μέσα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο γιατί υπάρχει έντονη βαροβαθμίδα από αυτό το ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας. Συνεπώς πριν ξεκινήσουν από το σπίτι τους οι άνθρωποι. Επικοινωνούμε τα τηλεφώνημα. Είτε είναι για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, είτε για τις πτήσεις. Και για τις πτήσεις. Να ρωτήσετε, παιδιά, θα εκτελεστεί το δρομολόγιο, θα εκτελεστεί. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα αναλυτικά την εξέλιξη στον επόμενο μας χάρτη. Βλέπετε χαρακτηριστικά λοιπόν ότι στα δυτικά τμήματα, το ανατολικό Αιγαίο και προς τα νότια τμήματα του Αιγαίου, επιμένει και σήμερα η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες. Από το απόγευμα και μετά τα φαινόμενα σιγά σιγά θα αρχίσουν να περιορίζονται προς τα νοτιοανατολικά τμήματα, μετά συνέχεια εξασθενήσουν. Πιο ήπιος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές συννεφιές που ίσως στα πιο νότια τμήματα της υπηρετικής χώρας δίνουν και κάποιες τοπικές βροχές μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη είπαμε αρκετά ενισχυμένη μετά βέβαια εξασθένησης από το μεσημέρι απόγευμα και μετά. Και η θερμοκρασία αρκετά ανεβασμένη ακόμη εξαιτίας των νοτιάδων, όμως από το απόγευμα και μετά θα σημειώσει πτώση. Στη Βόρεια Ελλάδα θα προσεγγίσουμε τους 16 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά υπηρετικά τους 15, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 17 και στα νησιά μας περίπου τους 17 βαθμούς Κελσίου.
Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Αττικής πώς θα έχει σήμερα ο καιρός. Με λίγες τοπικές συννεφιές κατά διαστήματα, όμως πιο πολλές και δεν αποκλείεται εκεί προς το μεσημέρι και απόγευμα να έχουμε πάλι κάποιες τοπικές βροχές με έμφαση τα δυτικά και νότια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι τώρα νωρίς το πρωί πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Από το απόγευμα και μετά θα μπει και εδώ το βορειοδυτικό ρεύμα με την αντίστοιχη ένταση, πάλι αντίστοιχα 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία από τους 12 βαθμούς Κελσίου τώρα νωρίς το πρωί θα προσεγγίσουμε τους 16 με 17 αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πιο καλός εδώ καιρός με ηλιοφάνεια αργότερα, αλλά και τοπικές συννεφιές με έμφαση τα πιο νότια τμήματα του νομού. Δεν φαίνεται εδώ να έχουμε κάτι αξιόλογο από θέμα βροχοπτώσεων. Ο Βαρδάρης σιγά σιγά μπαίνει μέσα στο θερμαϊκό με 6 τοπικά και 7 μποφόρ σε διαφορά την έντασή του και η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Να κλείσουμε να δούμε λίγο τώρα την τάση για τα Χριστούγεννα πώς έχει λοιπόν εξέλιξη. 25 του μήνα λοιπόν ανήμερα των Χριστουγέννων και κυρίως 26 και 27. Ψυχρότερες αέριες μάζες θα έρθουν από τα Βόρεια Βαλκάνια προς την περιοχή μας. Θα σχηματίσουν ένα βαρομετρικό χαμηλό μέσα στο Ιόνιο, το οποίο γρήγορα θα πάρει θέση μέσα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και αυτό σημαίνει ότι περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο θα έχουν τα περισσότερα φαινόμενα, δηλαδή βροχές και τοπικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας με ένα υψόμετρο τα 800 με 1000 μέτρα και πάνω. Ίσως 26-27 του μήνα να δούμε και στην Πάρνηθα, όπως αρχικά είχαμε εκτιμήσει, κάποιες χιονοπτώσεις, όχι όμως σημαντικές, δηλαδή όχι σε μεγάλη ένταση. Αύριο θα είσαι εδώ. Βεβαίως. Δεν θα πας για μένα μεγάλο, δε. Όχι, εντάξει. Κάθε μέρα εδώ. Κάθε μέρα θα είμαι εδώ για να ενημερώνουμε τον κόσμο μαζί. Όπως και εδώ, μαζί. Για να ενημερώνουμε τον κόσμο, αυτή άλλωστε είναι η δουλειά μας και πόσο μάλλον αυτές τις μέρες που έχει και μεγάλο ρόλο. Στην Λινάρδου, στο Βασιλόπουλο, στα παιδιά να φέρουν αυτά που πρέπει να φέρουν. Εννοείται. Για να έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο πρωινό. Ακριβώς, ακριβώς. Εννοείται. Αφού εδώ είναι οι διακοπές μας. Αφού είναι εδώ. Έτσι, βεβαίως. Και πολύ καλά κάνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να δούμε την κίνησή μας, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους. Είμαστε μια χαρά. Κανένα απολύτως πρόβλημα αυτή την ώρα. Θα δούμε και στη συνέχεια. Πάμε τώρα στον Γρηγόρη τον Ατρίδη. Να πάει ο κόσμος στην αγορά, να πάει ο κόσμος να περάσει, να πάει έτσι. Είναι πολύ ωραία στολισμένη η Αθήνα. Μπορεί να κάνουμε ολόκληρη συζήτηση. Είναι ωραία στολισμένη έτσι. Όλη η χώρα. Ναι. Όλη η χώρα. Έχω δει βίντεο κόσμος... από όλη την Ελλάδα, γιατί δεν έχω πάει και πουθενά. Yes. Είναι όλα τα μέρη καταπληκτικά. Έτσι, να βγει ο κόσμος, να περάσει λίγο πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν τόσο καταπληκτικά είναι και το πρωτάθλημα. Τι γίνεται. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι πρωί, οπότε θα τα συζητήσουμε με μεγαλύτερη ηρεμία και ψυχραιμία. 16η αγωνιστική. Θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να δούμε πρώτα τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης και στη συνέχεια θα σας πω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. 17ο λεπτό ο Σουντανή θα σκοράρει, θα ακυρωθεί τον γκολ του ως offside. Είναι η φάση η οποία έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Ναι. Φαίνεται, εδώ είναι τώρα. Ναι, φαίνεται ότι ο επιθετικός του Ολυμπιακού δεν είναι εκτεθειμένος. Βέβαια, το συγκεκριμένο πλάνο δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο γιατί δεν είναι στην ευθεία και δεν μπορεί να κάνει κάποιος εκτίμηση. Έχει ακυρωθεί τον γκολ. Παραμένει το 0-0. Ο Ολυμπιακός Βόλου έχει μια καλή στιγμή με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μουνίθ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και απειλεί. Εδώ είχε δοκάρει στο 62 με τον Τσιμίκα. Οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν τον γκολ με το οποίο θα προηγηθούν. Έχουν νέο δοκάρι με τον Ελαραμπή στο 68. Ο Λοβέρα έχει ένα φάουλ το οποίο το εκτελεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο στο 72 και πάλι σημαδεύει το δοκάρι. Τελευταία μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού με τον Μπουχαλάκη κυριολεκτικά πάνω από τη γραμμή διώχνει η άμυνα του Ολυμπιακού, του Βόλου, με συγχωρείτε. Αυτή η φάση που έχουμε δει και το ακυρωθέν γκολ του Σουντανή είναι η αφορμή για να βγει μια ανακοίνωση από την πλευρά του Ολυμπιακού. Τη συγκεκριμένη ανακοίνωση τη διαβάζει στον αέρα ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Γαβαλάς. Οπότε ας πάμε να την δούμε σε πρώτη φάση. Για πάμε. Πλέον το ποτήρι της αδικίας, της αλητείας και της βρωμιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεχύλισε. Δεν θα είμαι πλέον θεατής ούτε εγώ ούτε η φύλαθλη του Ολυμπιακού. Τα ποδοσφαιρικά που πρωταγωνιστούν, τύπου Σαββίδη, Καλπαζίδη, Πανόπουλου, Μπέου και οι άνθρωποι τους που δεν τηρούν καμία νομιμότητα, όπως ο Γραμμένος, ο Περέιρα και ο υπόλοιπος θειασός τους. Ο Ολυμπιακός δεν θα συμμετέχει πια σε αυτή την κωμωδία, ούτε θα χρηματοδοτεί με τα όσα πληρώνει στην ΕΠΟ, αν δεν γίνουν άμεσα από την UEFA αλλαγές σε πρόσωπα. Ήρθε η ώρα υπεύθυνη αυτά τα ποδοσφαιρικά να τα φάνε αν θέλουν να υπάρξει συνέχεια. Είναι η προσωπική δήλωση του ηγέτη του Ολυμπιακού, του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι σε πολύ έντονο ύφος η συγκεκριμένη δήλωση.
Ναι, το βασικό πρόβλημα είναι ότι είναι μια δήλωση η οποία είναι πολύ εμπριστική και υβριστική και σίγουρα είναι σε αντίθεση με αυτά που έχουν ζητήσει οι διεθνείς συνομοσπονδίες. Σας θυμίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα και UEFA και FIFA έχουν βγάλει μια ανακοίνωση που ζητούν από όλους τους εμπλεκόμενους στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τώρα μιλάμε και για κάποιον ο οποίος είναι πρόεδρος σε μια πολύ μεγάλη ομάδα να μην κάνουν τέτοιου είδους δηλώσεις, την αγνοεί η πλευρά του Ολυμπιακού με αυτήν την ανακοίνωση και τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά επιτίθεται. Επίσης, ζητάει και πάλι να φύγουν ο πρόεδρος της ΕΠΟ και ο αρχιδιετής, ο κ. Περέιρα, που και οι δύο στηρίχτηκαν στην πρόσφατη ανακοίνωση των Διεθνών Συνομοσπονδιών. Να σας πω σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης ότι ο Ολυμπιακός χθες από την πλευρά του διέρεε ότι προτίθεται να μηνύσει τους διαιτητές. Και σίγουρα και αυτή είναι μια κίνηση που θέλει να κάνει ακόμα πιο βαρύ το κλίμα και να ενισχύσει την τοξικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες ημέρες οι διαιτητές οι οποίοι έχουν προαναγγείλει ήδη την αποχή τους από επόμενη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος διευκρίνησαν σε συνάντηση που είχαν και με τον κύριο Γραμμένο, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ότι σε περίπτωση που δεν αλλάξει η κατάσταση και αυτό το πολύ πολεμικό και τοξικό κλίμα, δεν θα ξανασφυρίξουν και ουσιαστικά θα σταματήσει το πρωτάθλημα. Οπότε σίγουρα αυτή η αντίδραση από την πλευρά του Ολυμπιακού. Δεν μπορούμε να δούμε το μέτρο σε αυτό το τόπο. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε το άθλημα, δεν μπορούμε να απολαύσουμε τα παιχνίδια. Πρέπει να έχουμε πόλεμο κάθε Κυριακή. Να πάμε να δούμε μία απάντηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ σε αυτή την ανακοίνωση, γιατί όπως είδατε ήταν ονομαστική η επίθεση και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Οι πρόσφατες αναφορές του κύριου Μαρινάκη σε ποδοσφαιρικά φέρνει στο μυαλό κάθε υγιού σκεπτόμενου φιλάθλου τη ρίση εξιδίων κρίνεται αλότρια. Από τη βιασύνη του να κατασκευάσει το παραδοσιακό πλέον άλοθη προκειμένου να καλύψει τις χτυπητές αδυναμίες της ομάδας του, κάθε φορά που οι αντίπαλοι τον αντιμετωπίζουν στα ίσια, λησμόνησε πως του έχει επιβληθεί απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο και είναι κακουργηματικά διοκόμενος για αλλίωση αποτελεσμάτων μεταξύ άλλων ποινικών αδικημάτων. Συνεπώς είναι ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για αλητεία, βρωμιά και ξέχασε κάτι ακόμα στο παραλήρημά του, να ενημερώσει την κοινή γνώμη για αυτά που πρέπει να αλλάξουν, ώστε να μην μας απαλλάξει από την παρουσία του αυτός και η ομάδα του. Είμαστε βέβαιοι πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιστροφή στην κανονικότητα της παράγκας που χάρισε κάλπικους τίτλους στην ομάδα του για 2 δεκαετίες. Απολογούμαστε ειλικρινά στους Έλληνες φιλάθλους που απαντάμε σε έναν άνθρωπο που προφανώς βρίσκεται υπό την επίρρεια συναισθηματικής φόρτισης. Εξαιτίας όμως της ασυλίας που απολαμβάνει από όλες τις αρμόδιες αρχές και της πλήρους ασυδοσίας που αυτές του χαρίζουν, κάποιος πρέπει να ανακόπτει τα τοξικά του παραλυρήματα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε αυτά να δούμε... είναι νομίζω ότι όσα έχουν συμβεί χθες στον Βόλο. Θα πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον Άρη σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν διεκδικεί η δάφνης ποιότητας. Έμειναν στο 0-0 και οι δύο ομάδες. Εδώ οι πράσινοι προσπάθησαν να προηγηθούν, έχασαν μια σημαντική ευκαιρία με τον Μακέντα. Ο Άρης είχε ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή του τον Φετφατζίδη. Είναι χαρακτηριστική αυτή η φάση στην οποία βλέπουμε ο Έλληνας διεθνής, ο οποίος ταλαιπώρησε πολύ την άμυνα του Παναθηναϊκού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν σκόραρε, έχει σκοράρει, έχει ακυρωθεί βέβαια τον γκολ του σωστά με την χρήση VAR ως offside και ένα γκολ το οποίο ήταν αρκετά όμορφο, ωστόσο ήταν εκτεθειμένος. Και ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του είχε ακόμα μια καλή στιγμή, ένα δοκάρι με τον Κουρμπέλη, κορυφαία στιγμή για τους πράσινους, 0-0 και για τις δύο ομάδες. Φτωχά πράγματα. Ναι, λίγα πράγματα. Για πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ο Πανετολικός κέρδισε με 2-0 τον Όφη στο Αγρίνιο. Ο Ντουάρτε με πολύ ωραίο σκάψιμο εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι την μπάλα κόλλησε στον δύσκολο αγωνιστικό χώρο λόγω της βροχής. Και η ομάδα του Αγρινίου, η οποία πέτυχε την πρώτη της νίκη, ζευγάρωσε τα τέρματά της. Ο Μπαϊρόβιτς εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, το οποίο δόθηκε, όπως είδατε, και πάλι με την βοήθεια πάμε του Βάρ. Πάμε να δούμε γρήγορα και τα υπόλοιπα και αποτελέσματα των αγώνων. Ναι, η τελευταία χθεσινή, η Λάρισα κέρδισε με 2-0. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Φατιόν. Και ακόμα ένα γκολ το οποίο θα πετύχει ο Ουάρντα με κεφαλιά. Η ΑΕΛ, η οποία είναι μέσα στην πρώτη πετάδα. Να σας πω ότι η Λαμία έμεινε στο 0-0. Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με την Λαμία στις αναμετρήσεις του Σαββάτου. Και ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε με 5-0 την Ξάνθη. 5-0. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ. Η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ αποδέχεται τον Ατρόμητο στην Τούμπα στις 6 ώρα. Ωραία. Καλημέρες, καλημέρες, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα πω σε λίγο τις καλημέρες, για στείλτε μας μηνύματα και ευχές. Να πάμε να δούμε τους διαγωνισμούς μας. Η CoFit μέσω του Open σας δίνει ένα πολύ μεγάλο πλησιάζουν ημέρες, παιδιά.
σας δίνει ένα πολύ μεγάλο δώρο αξίας 45.000 ευρώ. Το δικό σας κατάστημα franchise για το νέο χρόνο. Η δωροθεσία περιλαμβάνει μελέτη, κατασκευή του χώρου, εξοπλισμό, διακόσμηση, εκπαίδευση προσωπικού και δωρεάν τα προϊόντα για την εκκίνηση. Ο τυχερός μάλιστα μπορεί να αξιοποιήσει ο ίδιος ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του σε οποιοδήποτε τρίτο επιλέξει με την έγκριση της Coffee Eat. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει 31 Ιανουαρίου. Να πούμε δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Βέβαια. Ότι η Coffee Eat είναι μια σύγχρονη αλυσίδα καφέ και snacks που ξεχωρίζει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεύτερον, ότι η στρατηγική της Coffee Eat είναι το κάθε κατάστημα να είναι μονοπόλιο στην περιοχή του και όχι να υπάρχουν δύο ή τρία. Λοιπόν, στο 14999 από σταθερό κινητό είμαι μήνυμα, open κενό και το ονοματεπώνυμό σας για ένα δικό σας κατάστημα. Πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Δείτε σε λίγο. Ευθέως αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη η Μαρία Ζαχαράκη. Δείτε σε λίγο. Στις 2 Ιανουαρίου υπογράφεται στην Αθήνα η συμφωνία για τον EastMed από Νετανιάχου, Μητσοτάκη και Αναστασιάδη. Πλήρης επιβεβαίωση του Open και του ανταποκριτή μας της ΗΠΑ, Μιχάλη Ιγνατίου. Δείτε σε λίγο. Κάλαντα διαμαρτυρίας θα τραγουδήσουν πολύτεκνοι αναπληρωτές καθηγητές στην Υπουργό Παιδείας σήμερα το μεσημέρι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Προπαραμονή Χριστουγέννων, λοιπόν, Δευτέρα 23. Πολλές ευχές για καλά Χριστούγεννα από τον κύριο Κουρμανόπουλο, την κυρία Αξιώτη, την κυρία Καραπροήμου, τον κύριο Καλαρίτη, ανταποδίδουμε και εμείς, τον κύριο Χάρη, τον κύριο Παυλίδη στη Χαλκιδική, την κυρία Ρακιτζή, τον κύριο Νεονάκη, τον κύριο Μαργαρίτη, τον κύριο Χατζηνικόλια, τον κύριο Ψαράκη, στην Κάλυμνο, τον κύριο Μπάμπη, τον κύριο Καραφίλη, στην κυρία Κοτζαμπασίδου στη Θεσσαλονίκη, στον κύριο Παρασκευόπουλο, στον κύριο Παπαδόπουλο και σε πολλούς άλλους φίλους. Πολλά τα ερωτήματά σας και για το κοινωνικό μέρισμα και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τις συντάξεις. Σε λίγη ώρα θα έχουμε το οικονομικό έτσι, κομμάτι της εκπομπής, απαντήσεις σε όλα. Έρχεται το καλύτερο ασφαλιστικό που είχαμε ποτέ. Ναι, μάλιστα. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες μας. Καλημέρα στα κορίτσια, καλημέρα στη Φόφη του Γιωτάκη. Καλημέρα, καλημέρα στην Μαριάννα την Πηγιώτη. Καλημέρα, κορίτσια, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Να έχουμε και καλή πρωτοχρονιά. Ναι. Και το 20 καλύτερο από το 19. Με ηρεμία, με ηρεμία. Με ηρεμία, γιατί είναι ψηλά η ένταση. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Μέτωπο κατά Ερντογάν από Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Ιταλία. Η συμμαχία των τεσσάρων. Κρίσιμη συνάντηση στις 2 Ιανουαρίου για τον αγωγό EastMed, οι επαφές του Δένδια με τον Λίβιο στρατηγό Χαφτάρ, η επισκέψη σε Κάιρο, Λευκοσία και το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Νετανιάχου. Ο κύριος Δένδια, ως υπουργός εξωτερικών, θα είναι κοντά μας σήμερα, προκειμένου να έχουμε μια φόλη στις συζήτηση και για το θεσινό ταξίδι του αστραπή στη Λιβύη. Συντάξεις, 5 αλλαγές το 2020, τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, πότε θα υλοποιηθούν, ποιους αφορούν. Στην εφημερίδα των συντακτών βάζουν φωτιά στα ακίνητα ή αντικειμενικές. Ντόμινο φορολογικών επιβαρύνσεων το 2020 φέρνει η επερχόμενη αύξηση. Μαρινάκης και Σαββίδης απασφάλισαν εναντίον της κυβέρνησης και Μποναμά στα δακρυγόνα στο Μαρούσι. EastMed, καλή χρονιά με συμφωνία για τον αγωγό μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά στα 21 ταμεία, επικουρικές συντάξεις. Κατά μέσο όρο η αύξηση θα είναι 99,5 ευρώ, είπε ο Υπουργός Εργασίας. Ακόμη, έκαναν άνω κάτω τη γιορτινή αγορά στο Μαρούσι, φουντώνει ο κλεφτοπόλεμος των Μπαχαλάκηδων, διπλωματικός πυρετός, απόβαση ΜΑΤ από Δένδια στη Λιβύη, και αποκήρυξε τη συμφωνία με την Τουρκία ο Χαφτάρ. Κίνηση κλειδί, σε 9 ημέρες οι υπογραφές για τον αγωγό EastMed. Στη Δημοκρατία, αύξηση έως 200 ευρώ στις συντάξεις, αναλυτικός πίνακας με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης. Εκτός από τις κυρίες θα υπάρχει όφελος 99,5 εκατομμύρια και στις επικουρικές. Σε κλειό η Τουρκία, στρατηγικές κινήσεις από Αθήνα. Πολεμικά της Άγκυρας παρενόχλησαν εμπορικό πλοίο νότια της Κρήτης. Πολύ σοβαρή πρόκληση, ενώ ο Ερντογάν μιλά ανοιχτά για γκρίζες ζώνες. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Αγωγός ασφαλείας, ισχυρή συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ιταλίας. Ο EastMed ενισχύει τη θέση της χώρας.
Και στο τραπέζι ζει τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης για το επόμενο έτος. Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο και για το επίδομα γέννησης και για τις πορείες. Στην Εσπρέσο, φωνιάς γλετζές. Η ζηλιά όπλησε το χέρι 54χρονου υδραυλικού στην Κρήτη, σκότωσε την καλονή σύζυγό του και το έκαψε στα μπουζούκια. Εκτέλεσε ψυχρό δίπλα από το 4χρονο αγοράκι τους. Φοβερή ιστορία. Πάμε στη Σταρ με το ίδιο θέμα, είναι στην πρώτη σελίδα της. Εκτέλεσε τη γυναίκα του και πήγε στα μπουζούκια. Η ζήλια τύφλωσε τον 54χρονο υδραυλικό από το Ηράκλειο. Άφησε ορφανό τον 4χρονο γιο τους. Και σάλλος με ανάρτηση της Τζούλιας Αλεξανδράτου. Ζητά, παιδιά, εδώ. Ζητά κάμεραμαν για δωρεάν 24ωρη συνεργασία. Σουφακής. Δημήτρη, είσαι εντάξει με αυτό? Πας. Τη γυναίκα σου τη ρώτησες? Λοιπόν, πάμε και στην αυτεμπορική, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίες. Συνέντευξη στην αυτεμπορική του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και πολύ γρήγορα να πάμε να συνδεθούμε και να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη. Καλώς τους. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, Μιχάλη, ο κύριος Τραμπ έβαλε την υπογραφή. Έβαλε υπογραφή. Δύο Μιχάληδες βλέπω. Α, εντάξει, ένας είναι. Ωραία. Νόμιζα ότι είχα, αντί για καφέ, είχα πιει κάτι άλλο σήμερα το πρωί. Και ανησύχησα. Γιατί δεν το έχω κιόλας. Ένα ποτηράκι και έγινα. Είναι τόσο ωραία αυτά που λες. Θέλουμε να σε βλέπουμε εις διπλούν. Λοιπόν, έβαλε υπογραφές τώρα και Άκη και στα δύο νομοσχέδια που περιλαμβάνουν πρόνοιες και νόμους και για την Τουρκία και για την Ελλάδα και για την Κύπρο και για τη Μεσόγειο. Ξέφρασε βέβαια μετά την υπογραφή, εξέφρασε βέβαια κάποιες αντιρρήσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν επηρεάζουν το δικά των νόμων. Το NIST NET Act δεν τον επηρεάζουν, είναι νόμος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Έχει τελειώσει το δράμα και δεν μπορεί να αποσύρει την υπογραφή. Διότι αν αποσύρει την υπογραφή, αποσύρει την υπογραφή από το προεκλογικό του κράτους. Η μαγιά που του έκαναν οι βουλευτές και οι γερουσιαστές ήταν αυτή. Ενέταξαν τον νόμο για τον NIST NET Act στον μεγάλο τον νόμο για τον προϋπολογισμό. Επίσης, για τα αεροπλάνα τα F-35, για το θέμα της Κύπρου, Τσάρλς Μπάρκο και άλλα θέματα, εντάχθηκαν όλα αυτά στον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Άρα είναι safe, είναι ασφαλισμένα από τον. Είναι κλειδωμένο. Είναι κλειδωμένο. Έχει τελειώσει λοιπόν αυτό το θέμα. Έχει πάει διακοπές. Θα τον δούμε, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια μισή εβδομάδα. Περιπετειώδες διακοπές, διότι κάνει διάφορα στη Φλόριδα που πήγε. Συναντά διάφορους ανθρώπους που είναι προβληματικοί. Αλλά αυτά αφορούν την αμερικάνικη πολιτική σκηνή. Αυτό που αφορά βεβαίως όλους, είναι, διότι πρόκειται για το Καρυκάκι, είναι το θέμα της διαδικασίας καθαίρεσης. Οι δημοκρατικοί όσο μπορούν να επηρεάζουν τα πράγματα θα τα επηρεάζουν. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία έναρξης της δίκης, οπότε διότι οι δημοκρατικοί προσπαθούν να επιβάλλουν στους Ρεπουμπλικάνους να γίνει κανονική δίκη, να μάρτυρες. Διότι θέλουν να παρουσιαστεί ο πρώην σύμβουλος της Εθνικής Ασφάλειας, ο κ. Μπόλτον, τον οποίο θέλουν να ρωτήσουν πάρα πολλά πράγματα που αφορούν και την Ουκρανία, αλλά και την Τουρκία. Να πάμε και στη Μαρία. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Μαρία, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Τώρα, εγώ έχω μια απορία. Εσύ, να μας θα πεις. Τη ρωτήσουμε μετά και στον κύριο Δένδια. Ναι. Ο κύριος Τσαβούσολου εχθές έδωσε μια συνέντευξη. Ναι. Έδωσε στην Καθημερινή. Και τη συνέντευξη. Και είπε ότι είμαστε ανοιχτοί στην προσφυγή στη Χάγη. Στη Χάγη. Για ποια θέματα? Αυτό ο κύριος Δένδιας μπορεί να απαντήσει μόνο. Μα γι' αυτό λέω, θα το ρωτήσουμε σε λίγο στον κύριο Δένδια. Ναι, γιατί ναι. Η Τουρκία. Γιατί λίγο αργότερα ο Ερντογάν γκριζάριζε πάλι το μισό Αιγαίο. Ναι, γιατί, και τη Ρόδο γιατί, και το Καστελόριζο. Ο κύριος Τσαβούσογλου και η Άγκυρα εδώ θεωρούν ότι είναι πολλά τα θέματα. Η Ελλάδα βέβαια αναγνωρίζει μόνο ένα, την υφαλοκρηπίδα. Είναι γνωστό αυτό. Τώρα, γιατί άλλο θέλανε να πάνε στη Χάγη,
Αυτό θα φανεί από τις προθέσεις της Άγκυρας, αν τελικά αποφασίσουν, γιατί πολλές φορές μπορεί να λέγεται κάτι τέτοιο, αλλά μέχρι να γίνει έχει πολύ χρόνο μπροστά του όλο αυτό. Τώρα, χθες ο κύριος Ερντογάν εμφανίστηκε Λαύρος για άλλη μια φορά και για πρώτη φορά αμφισβήτησε ευθέως την κυριαρχία της Ελλάδας σε ελληνικά νησιά. Βέβαια, μπορεί να εννοούσε, δεν είναι σίγουρο, μπορεί να εννοούσε τα κυριαρχικά δικαιώματα και όχι κυριαρχία πάνω της Ελλάδας πάνω σε κάποια νησιά, αλλά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, των νησιών, όπως είναι η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Και ίσως για αυτά να θέλει και η Τουρκία τώρα να είναι ανοιχτή, δηλαδή να θέλει να πάει στη Χάγη. Έκανε όμως λόγο για κυριαρχία που δεν έχει η Ελλάδα πάνω σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, όπως είπε. Mm-hmm. Για πρώτη φορά λοιπόν λέει κάτι τέτοιο ο κύριος Ερντογάν. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ρητορική αλλάζει της Άγκυρας. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πλέον μία ενόχληση και μία ανησυχία της Άγκυρας και του κυρίου Ερντογάν για τις κινήσεις της Ελλάδας, γιατί χθες στην ομιλία του κατέδειξε με το δάχτυλο μάλιστα την Ελλάδα και μόνο, ούτε καν την Κύπρο, ούτε καν άλλες χώρες. Χθες στο στόχο του ήταν η Ελλάδα και μόνο. Επομένως, η επίσκεψη αυτή του κυρίου δεν βγαίνει ενδεχομένως στη Λιβύη και στην Αίγυπτο. Από την άλλη, υπογραφές που θα πέσουν σε λίγες ημέρες στην Αθήνα για τον EastMed. Mm. Όλα αυτά έχουν κάνει λίγο την Άγκυρα να αναταράσεται, γιατί βλέπει και από την άλλη πλευρά ότι στη Λιβύη η κυβέρνηση, η οποία είναι εταίρος αυτή τη στιγμή με την Άγκυρα, η κυβέρνηση Σάρας, δεν στέκεται και πολύ καλά στα πόδια της. Η κυβέρνηση αυτή κινδυνεύει από το στρατάρχη Χαφτάρ, τον οποίο συνάντησε χθες ο κύριος Δένβιες στη Λιβύη, και δεν γνωρίζει τι θα γίνει και με τη συμφωνία αυτή που έχει υπογράψει με τον κύριο Σάρας. Mm-hmm. Μπορεί και αυτή να την παρασύρει το κύμα της Μεσογείου και να μην υπάρχει συμφωνία από εκεί και πέρα. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά, όλες αυτές οι κινήσεις, ενώ όταν έγινε η συμφωνία με τη Λιβύη, μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, όλες αυτές οι κινήσεις εδώ ήταν μία νίκη, παρουσιάστηκαν και εμφανίστηκαν ως μία μεγάλη νίκη της Τουρκίας διπλωματική. Τώρα φαίνεται ότι μπορεί να είναι. Ναι, ότι βλέπουν ότι το πράγμα λίγο αλλάζει. Ακριβώς. Και έχει αλλάξει επίσης, Άκη, και τώρα, και η ρητορική γίνεται ακόμη πιο εθνικιστική του κυρίου Ερντογάν, γιατί θέλει να προσετεριστεί και τους κεμαλικούς, την κεμαλική αντιπολίτευση, η οποία αμφισβητεί το τι κάνει η Τουρκία στη Λιβύη και λέει ότι... Βέβαια, έχει να πείσει και το εσωτερικό του, είναι λογικό. Ακριβώς. Και λέει λοιπόν ότι όλοι μας μισούν καταρχάς, αναπτύσσει πάλι αυτή τη ρητορική, ότι όλοι θέλουν να αφανίσουν το τουρκικό έθνος και την Τουρκία. Κανένας δεν μας θέλει, άρα εμφανίζει την Τουρκία και τον εαυτό του ως θύμα πάλι της διεθνούς πολιτικής. Και επίσης, από την άλλη, βασίζει και τα επιχειρήματά του στην ιστορία, λέγοντας ότι και ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε πάει να πολεμήσει για τη Λιβύη. Επομένως, η Λιβύη είναι μια χώρα που είναι γείτονάς μας. Λέει ότι έχουμε αντικριστές ακτές και υπηρετικές χώρες. Και επομένως είναι λογικό εμείς να βρισκόμαστε εκεί και όχι μόνο να βρισκόμαστε και να προασπίσουμε τα όποια δικαιώματα υπάρχουν, όχι μόνο τα δικά μας αλλά και της Λιβύης. Έχουν αδελφούς, λέει. Για να δούμε, παιδιά. Για να δούμε, γιατί οι υπογραφές για τον EastMed είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση. Θα μας τα πει σε λίγο και ο κύριος Δένδιας. Θα ήθελα μόνο να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι χθες το βράδυ αργά έκανε και άλλη μια δήλωση ο κύριος Ερντογάν και προειδοποίησε ευθέως την Ευρώπη, αλλά την Ελλάδα και πάλι το τόνισε ειδικά, για το προσφυγικό.
Είπε ότι εμείς δεν πρόκειται τώρα να σηκώσουμε πάλι. Δεν πρόκειται τώρα πάλι να σηκώσουμε το βάρος της μετανάστευσης. Είπε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 80.000 πρόσφυγες από το Ιντλίπ της Συρίας. Πριν από δύο μέρες ήταν 50.000, χθες το βράδυ έγιναν 80.000, οι οποίοι περιμένουν στην πόρτα της Τουρκίας για να μπουν μέσα. Και δεν πρόκειται εμείς να υπομισθούμε αυτό το νέο κύμα. Θα πρέπει να αισθανθούν, όπως είπε χαρακτηριστικά, να αισθανθούν αυτή την πίεση όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η Ελλάδα. Βέβαια. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και στους δύο. Λοιπόν, καλά. Επανερχόμαστε. Πήγε πάμε λίγο στην Θεσσαλονίκη και στην Αναστασία την Αργυριάδου. Ναι, ναι. Γιατί άγνωστοι έβαλαν φωτιά, πυρπόλησαν το αυτοκίνητο Τούρκου διπλωμάτη, Αναστασία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ σωστά. Είμαστε στην Άνω Πόλη, στην Οδό Βαρβάκη 3. Εδώ το σταθμευμένο στο σημείο όπου βλέπετε το όχημα Τούρκου διπλωμάτη, γύρω στις 2:35, άγνωστος ή άγνωστοι, τοποθέτησαν πλάκες παραφήνης στα πίσω ελαστικά. Το αυτοκίνητο έγινε παρανάλωμα του πυρός μέσα σε λίγα λεπτά. Ευτυχώς όμως ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, έσβησε τη φωτιά και από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν εδώ άνδρες του ανακριτικού της και της ασφάλειας Θεσσαλονίκης για να ελέγξουν κάθε σημείο του οχήματος. Άμεσα ενημερώθηκε και ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ένας Τούρκος ο οποίος εργάζεται στο προξενείο της Τουρκίας εδώ στη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο σημείο για να δει τι γίνεται. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει κανείς την εμπριστική επίθεση, ωστόσο πρόκειται για εμπρισμό. Όπως σας είπα, δύο πλάκες παραφήνης είχαν τοποθετηθεί στα πίσω ελαστικά του οχήματος. Ή για προβοκάτσια. Δεν χρειάζονται αυτά. Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δώσουμε τον διαγωνισμό μας για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το μεγάλο κατάστημα, το τεράστιο αυτοδώρο από την αλυσίδα CoFit, που προσφέρει σε έναν τυχερό από εσάς ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ. Η δωροδοσία περιλαμβάνει μελέτη, κατασκευή του χώρου, εξοπλισμό, διακόσμηση, εκπαίδευση προσωπικού και δωρεάν τα προϊόντα για την εκκίνηση. Μπορείτε να το αξιοποιήσετε ο τυχερός είτε ο ίδιος, είτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά του σε όποιο τρίτο πρόσωπο επιθυμείτε. Η κλήρωση θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου. Στρατηγική της CoFit είναι κάθε κατάστημα να είναι μονοπόλιο στην περιοχή και όχι να υπάρχουν δύο ή τρία. Και μιλάμε για μια εταιρεία η οποία διαπέμπει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και με τη στρατηγική της και κυρίως με τα προϊόντα της. Μέσω του 14999 συμμετέχει στον μεγάλο διαγωνισμό. Στο τέλος Ιανουαρίου πλησιάζουν οι μέρες. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο δώρο αξίας 45.000 ευρώ. Μπορεί να αλλάξει όλη σας τη ζωή. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Δείτε σε λίγο. Με SMS θα μας θυμίζει το Υπουργείο Υγείας να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Ποιες προληπτικές εξετάσεις θα είναι δωρεάν? Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός παιδιών κάτω των 4 ετών. Δείτε τι αλλάζει στη δημόσια υγεία. Δείτε σε λίγο. Λίγες ώρες μετά το ευνηδιαστικό ταξίδι στη Λιβύη, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ανοίγει τα χαρτιά του στην ώρα Ελλάδος 7. Επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα και καλή εβδομάδα. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Σπύρο τον Δημητρέλη. Ήρεμη εβδομάδα, παιδιά. Και στην κυρία Ζιεζιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πριν πάμε στα οικονομικά. Ακούστηκε η Ρινάρδου, κυρία Ζεζιά. Να την ξαναδούμε την κυρία Ζεζιά, γιατί έκανε σχόλιο για την εορταστική μπλούζα. Wow, λένε. Εφόσον δεν έχουμε καταλάβει, λέει, wow. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον να στο δείχνουμε στα ρούχα. Αυτό λέω. Σωστά. Σωστά. Μπα και επηρεάζεται λιγάκι και η διάθεσή μα. Λοιπόν, πριν πάμε στα οικονομικά τώρα, Μαριάννα και Φόφη, τι πόλεμο είναι αυτό που έχει ανοίξει? Διότι φοβάμαι ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε μια αντιπαράθεση η οποία και δεν έχει τέλος, είναι αδιέξοδη αντιπαράθεση και μέρα με την ημέρα κλιμακώνεται επικινδύνως. Δηλαδή αυτό που έγινε στο Μαρούσι μέρα μεσημέρι στη Χριστουγεννιάτικη αγορά με τον κόσμο, με τις μαμάδες, με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες, είναι ακραίο πράγμα. Παρατήρηση πρώτη, η λογική των άναρχων μπαχαλάκηδων είναι ακραία. Κατά συνέπεια, εμένα το ξέσπασμα, επειδή έγινε ανακατάληψη και μετά την ανακατάληψη έγινε ξανά εκδίωξη από τη Βίλα Τάδε, στην οποία τους είχαν διώξει,
είναι αυτό που λέμε ό,τι να είναι. Ότι δεν υπάρχει κανένας σεβασμός είναι μέσα στη φύση, αν θέλετε, της ίδιας ιδεολογίας. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει... Λέει, πρέπει να σε εκπλήξει γιατί έγινε μέρα μεσημέρι. Ό,τι να είναι αυτά. Από την πλευρά τώρα της αστυνομίας, την οποία μανιωδώς κατηγόρησαν χθες, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί την κατηγόρησαν χθες, άλλες μέρες μπορώ να καταλάβω πολλά. Αλλά εδώ δεν καταλαβαίνω τι έπρεπε να κάνει δηλαδή η αστυνομία. Έπρεπε να τους αφήσει να σπάνε το πεζόδρομο. Ίσα-ίσα από αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ναι, ότι δεν έγινε καμία προσαγωγή. Λοιπόν, ναι. Και έπρεπε και να τους βουτήξουν. Τώρα, εγώ θα διαφωνήσω στο εξής. Εάν ένα κράτος με την πολιτική του ηγεσία αποφασίσει ότι θα διακηρύξει τρεις στόχους σε σχέση με τις παράνομες καταλήψεις, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο καταστρέφεται δημόσια και ιδιωτική περιουσία, σε σχέση με, αν θέλετε, απειλές κτλ. Διαφόρων περιθωριακών ομάδων, τότε οφείλει να το εφαρμόσει μέχρι, Άκη, να λύσει το πρόβλημα ή να το περιορίσει τόσο, ώστε να μην έχουμε το συζητάμε. Εμένα η απορία μου είναι, βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, γιατί να δείξουμε όση υπομονή θέλουμε για να βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Ή βρισκόμαστε σε μία φάση στην οποία η πολιτική εντολή είναι σαφής, αλλά ο τρόπος που εκτελείται παρουσιάζει αναεπιχείρηση διάφορα προβλήματα, κενά, συν κατάχρηση βλέπε βίας. Ινταρές, βλέπε... Συν κατάχρηση βίας, συν ερασιτεχνισμό. Στον ερασιτεχνισμό θα κολλήσω περισσότερο. Και θέλω να πω ότι δεν είναι αδιέξοδο. Έχει διέξοδο, απλώς η διέξοδος αυτή θέλει χρόνο. Μέχρι δηλαδή να κατέβει το επίπεδο του παρανομού και δεν με νοιάζει. Δηλαδή, μέχρι να το συνηθίσουμε. Όχι, μέχρι να τελειώσει αυτή η εύκολη διαδικασία διαφόρων ομάδων να τα κάνουν μπάχαλο και να αισθάνονται ασφαλείς. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι ασφαλείς, ότι θα προσαχθούν, ότι θα δικαστούν και ότι επίσης, γιατί σε άλλες χώρες αυτό γινότανε, εγώ δεν λέω τι γίνεται στην Ελλάδα, λέω ότι ξέρω από άλλες χώρες που είχαν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Και επίσης, να ξέρουν ότι το κράτος τους παρακολουθεί, διότι αυτή είναι η δουλειά του. Η εσωτερική ασφάλεια του κράτους, η δουλειά της είναι να παρακολουθεί αυτούς. Όχι τα τηλέφωνα των πολιτικών, των δημοσιογράφων και των επωνύμων. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Αν λοιπόν αισθάνεται κάποιος ότι εδώ υπάρχει κράτος, τους νόμους του οποίου τους σεβόμαστε και ότι αυτό έχει αντίκτυπο, είναι θέμα χρόνου πότε θα τελειώσει. Βέβαια, ελπίζω λοιπόν να είμαστε σε αυτό. Ο οποίος υπερασπίζει όλη αυτή την ιστορία, την έχει πάρει πάνω του, δέχεται και τα πειρά της αντιπολίτευσης, λέει ότι από τον Ιανουάριο, παιδιά, ετοιμαστείτε, έρχονται περιπολίες ανά δεκάλεπτο σε όλες τις γειτονιές όλης της χώρας. Το κρατάμε. Το κρατάμε αυτό. Πάντως, αυτό που έχει γίνει τώρα, ωστόσο, Φόφη, είναι ότι επειδή πλέον βλέπουμε ότι τα χτυπήματα αυτά είναι περιφερειακά, είναι στις γειτονιές, δεν είναι στην καρδιά των εξαρχείων, ναι, όπως είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή, δεν είναι στο Σύνταγμα. Ακριβώς, μετά το τελεσίγραφο για τις εκενώσεις. Το έχει βάλει δύο φορές. Ναι, δεύτερη φορά, το κάψανε. Δεύτερη φορά. Βλέπουμε όμως μετά το τελεσίγραφο για τις εκενώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοίδη και αυτοί εφαρμόζουν το σχέδιό τους. Το είχαν ανακοινώσει και σε σελίδα αντιεξουσιαστικού χώρου ότι τα χτυπήματα πλέον θα είναι περιφερειακά. Και σε καμία γειτονιά δεν θα αισθάνεσαι ασφαλής, ουσιαστικά. Και γίνεται. Εγώ προφανώς δεν είμαι σε θέση να υποδείξω επιχειρησιακά σχέδια ούτε στον κύριο Χρυσοχοίδη ούτε στην ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, μπορούμε να κρίνουμε, νομίζω, όπως όλοι οι πολίτες, το τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Είναι διαφορετικό πράγμα το κουκάκι και είναι διαφορετικό πράγμα το μαρούσι. Έτσι, καταρχάς, θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Mm-hmm. Το χθεσινό, να ξεκινήσω από το χθεσινό, συνέβη μέρα μεσημέρι, έτσι, την ώρα που ο καθένας πάει για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια ή οτιδήποτε άλλο, έχει ανοίξει το μαγαζί του ή έχει πάει να κάνει τη βόλτα του. Δεν υπήρξαν προσαγωγές, υπάρχει ένα ερώτημα αυτό. Ο κύριος Μαυροδεδάκος μας έλεγε νωρίτερα ότι ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο, μάλιστα, μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο να κυνηγάνε για να προσαγάγουν, να συλλάβουν κτλ. Θα γινόταν ακόμη πιο επικίνδυνη ιστορία. Φαντάζομαι θα γίνει έρευνα όπως θα γίνει έρευνα και στο κουκάκι. Ναι. Ξαναλέω ότι δεν μπορώ να υποδείξω επιχειρησιακά σχέδια, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι όλη αυτή η υπόθεση στο κουκάκι έχει πάρα πολλές τρύπες οι οποίες θέλουν εξήγηση, έτσι, κατ' εμέ. Έχουμε δει ότι έχει ξεσηκώσει μια πλευρά ανθρώπων, των γραμμάτων των τεχνών, αλλά δεν το περιορίζω εκεί, ανθρώπων που λένε, βρε παιδιά, τι συνέβη σε ένα σπίτι, πώς μπουκάρουν έτσι, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, πώς πας να εκενώσεις μια κατάληψη.
και δεν έχεις αναρωτηθεί τι συμβαίνει ένθεν κακήθεν της κατάληψης. Υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί δεν μπορείς να κρεμάς. Απλά είναι λίγο αντιφατικό να έχεις τις εκενώσεις και να βρίσκεις πράγματα και να προχωράς σε προσαγωγές και συλλήψεις και να βλέπεις χθες το Μαρούσι να σπάνε βιτρίνες, να πετάνε τραπέζια και καρέκλες και να μην έχεις ούτε μία προσαγωγή. Δηλαδή, στη μία περίπτωση βρίσκεις μέσα στα σπίτια. Και κρεμάς τα μανταλάκια μια οικογένεια. Ακριβώς. Και βλέπεις μετά στο Μαρούσι στην κεντρική αγορά με τον κόσμο μπροστά να τα σπάνε κανονικά τα καταστήματα, με ανοιχτά τα καταστήματα, οικογένειες και παιδιά, και να μην έχεις καμία προσαγωγή. Η μαύρη αλήθεια είναι ότι αυτά, ξέρετε, γίνονται μέσα σε περίπου 1, 2, 3 λεπτά. Μην φανταστείτε ότι ώσπου να φτάσουν δηλαδή αυτές οι ομάδες στο Μαρούσι. Ήταν αρκετή ώρα τα επεισόδια χθες. Ήταν τουλάχιστον 10 λεπτά. Έτσι. Τα σπασίματα γίνανε στα πρώτα 3 λεπτά. Ένα ερώτημα 4. Που έχω και για τη Φόβη και για τη Μαριάννα, για να βάλουμε έτσι έναν επίλογο σε αυτό. Είναι ποιο ρόλο παίζει η πολιτική κερδοσκοπία εδώ πέρα, ένθεν κακήθεν. Διότι από τη μία έχουμε τον κύριο Τόσκα, πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να λέει εγώ κατήγγυσα τη Δίας γιατί ήταν οι μπαχαλάκηδες του κάτω. Αυτό ήταν, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω πολιτικά, πολιτικά θα το χαρακτηρίσω, αλλά νομίζω ότι είναι από τις πιο φάουλ πολιτικές δηλώσεις πρώην Υπουργού Δημόσιας Τάξης ή Προστασίας του Πολίτη που έχουν καταγραφεί. Που έχουν καταγραφεί ποτέ. Δεν γίνονται αυτά. Όταν έχεις κυβερνήσει, γνωρίζεις και έχεις μάλιστα περάσει από αυτό το Υπουργείο, εάν είχες βρει όλα αυτά τα χάλια που περιγράφεις τώρα που είσαι αντιπολίτευση, όφιλες 4 χρόνια να τα έχεις διορθώσει. Εάν δεν τα διόρθωσες ή τα διόρθωσες σε ένα μεγάλο βαθμό, που δεν συνέβη κάτι τέτοιο, τότε δικαιούσε δια να ομιλείς, αν πάμε πίσω. Ο κύριος Τόσκας, εμπροκειμένου, είναι φάουλ. Και δεν είναι μόνο φάουλ. Κατά τη γνώμη μου, η προσπάθεια να συμπαρασυρθεί ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, επιτρέψτε να σας πω, έχει το 31%, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ναι. Το να πάει και να ταυτίζεται. Και πάντως είναι και πρώην κυβερνητικό κόμμα. Ακριβώς. Mm-hmm. Μετά την κυβερνητική του θητεία, να προσπαθεί να βγάλει μισό πόντο ή 2 πόντους ή 3 πόντους αναφερόμενο συνεχώς στην αστυνομική βία, η οποία... Ναι, μεν υπάρχει, αλλά ασκήθηκε και επί των ημερών του. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Το θεωρώ τελείως φάουλ. Τώρα αυτοί ξέρουν καλύτερα, αλλά τι ξέρουν. Όταν η πρώτη ερώτηση είναι, μα δεν κυβερνήσατε 4 χρόνια. Δεν ασκήθηκε αστυνομική βία εκεί που έπρεπε κατά τη δική σας την πολιτική εκτίμηση. Κρίνατε ότι αυτή η διαδήλωση, αυτή η συγκέντρωση πρέπει να διαλυθεί, όχι ομαλά, αλλά βία. Λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε. Ερχόμαστε. Να συνομιλήσουμε, Άκη, με τον κύριο Παναγιώτη Λέζο. Ζήτησε να παρέμβει ο άνθρωπος, γιατί είχαμε πρόβλημα στην πτήση. Είναι επιβάτης της πτήσης χθες το απόγευμα από Αθήνα προς την Κεφαλονιά. Ναι. Ήταν πτήση τρόμου για τους επιβάτες. Παρουσίασε, θα μας περιγράψει ο κύριος Λέζος. Σκάφος, τους γύρισα πίσω. Λεπτομέρειες. Κύριε Λέζο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε. Μας λίγο για την περιπέτειά σας. Τι ακριβώς έγινε. Καταρχάς, ίσως να μην έχουμε καλή σύνδεση, γιατί ταξιδεύω αυτή τη στιγμή με το λεωφορείο για πάντα. Σας ακούμε μια χαρά, κύριε Λέγκο. Ωραία, αυτό ευχάριστο. Λοιπόν, χθες ήμουν επιβάτης στην πτήση 360. Ξεκινούσε, υποτίθεται, γιατί ο καιρός την ανέβαλε, στις 6:15 το απόγευμα. Και τελικά ξεκινήσαμε εμείς να πετάμε στις 10 ώρα το βράδυ, περίπου 10:10. Λόγω καιρού. Διαρκώς αναβαλόταν πτήση λόγω καιρού. Όταν πήγαμε στο αεροπλάνο, με την απογείωση. Ενώ χωρίς να έχει πάρει το τελικό ύψος που παίρνει συνήθως μια πτήση εσωτερικού, μας ανακοίνωσε επιτρόπως ότι επιστρέφουμε, δηλαδή μετά από 5 λεπτά περίπου, 7 λεπτά πτήσης, ότι επιστρέφουμε επιγόντως στο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω τεχνικής βλάβης. Ακριβώς όπως σας το λέω, λόγω τεχνικής βλάβης. Υπήρξε μια... Όχι λόγω καιρού, αλλά λόγω τεχνικής βλάβης. Όχι λόγω καιρού, όχι κατηγορηματικά, γι' αυτό το επαναλαμβάνομαι, πώς να σας πω έτσι, με έντονο τρόπο, είναι τεχνική βλάβη. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Εντάξει, στην αρχή υπήρχε μια ανησυχία, δεν υπήρξε πανικός. Ωστόσο όμως, είτε από τη τεχνική βλάβη, γιατί αυτά δεν τα ξέρουμε, είτε από το καιρό, το αεροπλάνο έχει φοβερές αναταράξεις. Και λοιπόν, το όλο αυτό, που αγγίξε εμένα προσωπικά είναι, ενώ είχαμε επέτεινε ταξίδι, ας πούμε, στον αέρα, η επιστροφή διήρκησε 40 λεπτά. Αυτά τα 40 λεπτά, αυτό το αεροπλάνο περίτατο πάνω στην Αθήνα,
με ό,τι συνέπειες θα μπορούσε να συνεπάγεται η πτώση του εκτός από τα 90 άτομα περίπου που είμαστε εμείς. Επειδή δεν είναι κάτι συνηθισμένο, αν θέλετε, αυτό που μας περιγράφετε. Ναι. Περιγράψτε μας λίγο. Όχι, δεν είναι καθόλου συνηθισμένο. Γι' αυτό το λέω. Περιγράψτε μας λίγο την ώρα εκείνη μέσα στο αεροσκάφος, τι γινόταν. Πανίκος, αν υπήρχαν παιδιά. Προφανώς ήταν τρία μικρά παιδιά ασυνόδευτα. Ασυνόδευτα. Και πολλά βρέφη, δηλαδή 3-4 βρέφη, αν θυμάμαι καλά, από τους γονείς τους συνοδευόμενα. Τι κάνανε τα παιδάκια. Υπήρχαν και άνθρωποι που είχαν προβλήματα υγείας. Ορίστε. Τα παιδάκια. Πώς αντέδρασαν. Τα παιδάκια, ο Τζέναλας ήταν το πανικό του. Έκανε με το. Τι να σας πω, έκλαιγαν τα παιδάκια. Ίσως να μην, δεν ήταν η αντίδρασή τους τόσο τραβηγμένη. Τα παιδάκια ήταν σε πανικό. Δηλαδή είχαν χάσει το χρώμα τους. Είχαν... Εσείς οι υπόλοιποι επιβάτες. Δεν σας κατάλαβα. Εσείς λέω, οι υπόλοιποι επιβάτες, ανησυχήσατε ότι κάτι συμβαίνει. Πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν τα τελευταία λεπτά της ζωής μου. Δηλαδή. Και θα σας πω γιατί. Γιατί είχε ξέχωρα από την ανακοίνωση που μας πανικόβαλε αυτή καθ' αυτή. Ναι. Υπήρχαν αταράξεις φοβερές. Κάνει εν πάση περιπτώσει μια προσπάθεια μετά από 40 λεπτά πτήσης που θα μπορούσαμε να είχαμε πάει σε αυτό το διάστημα στην Κεφαλονιά για τόσο διαρκή πτήση για Κεφαλονιά, εν πάση περιπτώσει. Κάνει ο πιλότος την πρώτη προσπάθεια προσγείωσης. Εκεί ήταν πραγματικά που εγώ, επειδή καθόμουν και στο παράθυρο, έπαθα κυριολεκτικά, δηλαδή έχασα τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου κυριολεκτικά. Γιατί το αεροπλάνο, ενώ είχε μπει στον άξονα του αεροδιαδρόμου για να προσγειωθεί, ήταν με τις πάντες. Δηλαδή έκανε πλαγιολίθηση στον αέρα. Και τότε αποφάσισε ο πιλότος να το ξανασηκώσει. Και αυτό ήταν νομίζω που μας έσωσε. Γιατί εγώ Προφανώς ο άνθρωπος έκρινε ότι ήταν επικίνδυνο να προσπαθήσει να προσγειωθεί. Ηρωική η προσπάθεια του πιλότου, κύριε Παυλόπουλε. Μάλιστα. Ηρωική, το καταγράφω αυτό. Τέλος καλό. Που έχουμε... ναι. Ναι, παρακαλώ. Τέλος καλό, αλλά καλά πήγα να πω. Ευτυχώς. Ναι, αλλά όμως, με συγχωρείτε. Τέλος καλό, αλλά καλά. Αλλά τι γίνεται από εδώ και πέρα. Έχουν γίνει με αυτή την εταιρεία από πληροφορίες που πήραμε από το ίντερνετ άλλες δύο παρόμοιες περιπτώσεις, μία στη Γύμνο και μία στη Σάμο. Αντίστοιχες περιπτώσεις. Μία ήταν στις 25 Δευτέρου και η άλλη στις 1η 12. Όπου επέστρεψαν... Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να πω το όνομα της εταιρείας, αλλά... Εσείς θα κρίνετε ούτως ή άλλως αν θα κινηθείτε νομικά, εσείς και οι υπόλοιποι επιβάτες του αεροσκάφους. Βέβαια, μα θα γίνει καταγγελία εδώ πέρα, δεν είναι, έχουμε οργανωθεί όλοι οι επιβάτες και θα κάνουμε το. Να το κυνηγήσουμε το πράγμα. Μάλιστα. Γιατί ήταν και αντιμετώπιση στο έδαφος, δηλαδή αλαζονική. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Α, ναι. Αλαζονική. Τι σας λέγανε δηλαδή. Σε τίποτα. Τι λέγανε. Δεν μας λέγανε τίποτα. Ρωτήσαμε ούτε τα ονόματά τους δεν μας δίνανε. Δύο κυρίες οι οποίες δήλωναν άσχετες. Εντέλος δήλωναν άσχετες. Καλά, ένα λεπτό τώρα, με συγχωρείτε. Δεν σας περίμενε κάποιος από την εταιρεία στο αεροδρόμιο να σας πει... Βεβαίως, μία κυρία συνέβη η οποία αυτό, αρμόδια. Είμαστε εδώ για σας, να σας εξηγήσει τι έχει συμβεί, έτσι ώστε να σας καθησυχάσει. Όχι, δεν μας εξήγησε κανένας τι συνέβη. Και ήρθε μία άλλη κυρία για να την ενισχύσει, προφανώς γιατί είχε πέσει ο κόσμος απάνω της. Ναι. Και λέει, αν κινδυνεύσατε. Δηλαδή με ένα αλαζονικό ύφος κινδυνεύσατε, ρωτούσαν κινδυνεύσαμε. Υποτίθεται δηλαδή ότι το γεγονός προσπάθησε να το υποβαθμίσουν. Σε ένα μήνα έγινε τίποτα. Δηλαδή κάποιος θα αρνήθηκε μέσα στο αεροπλάνο, καταλάβατε. Αυτή κύριε ήταν η αντιμετώπιση από την εταιρεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ υποτίθεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες... Εμείς, να ξέρετε, οι επιβάτες έχουμε οργανωθεί και θα το πάμε εκεί που πρέπει τώρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε να είστε πολύ. Καλά, καλές γιορτές. Και ενώ υποτίθεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ανθρώπους διαχείρισης τέτοιου είδους κρίσεων. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Σκέψω όμως και την αγωνία των γονιών που ήταν τα παιδιά συνόδευτα μέσα στο αεροσκάφος, λόγω ερωτών, τα στέλναν στους παππούδες, τις γιαγιάδες. Άμα ρωτάει η κυρία της αεροπορικής εταιρείας, ηρωνικά κινδυνεύσατε, όχι, μας άρεσε η απογείωση, τι είπαμε να την κάνουμε. Υπάρχει και πρωτόκολλο, το οποίο υπάρχει πρωτόκολλο διαχείρισης. Διαχείρισης με συγκεκριμένα steps, βήματα και τα οποία ακολουθούν όλες οι αεροπορικές εταιρείες. Μπράβο στον πιλότο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Μπράβο στον άνθρωπο που κατάφερε και το προσγείωσε ασφαλώς το αεροσκάφος. Αλλά υπάρχει και η διαχείριση της ανθρώπινης λαχτάρας, του επιβάτη, ο οποίος δεν είναι ειδική. Μπαίνει υποτίθεται στο ασφαλιστικό μέσο. Να κάνει. Ναι. Θέλει μια οικονομικά μας. Θέλει μια βοήθεια. Έλα. Σπύρο. Λεφτά.
Λεφτά. Λεφτά θα μοιράζουμε. Πληρώνει κανείς. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Τίποτα. Μαζικά οι αιτήσεις. Δεν καλό αυτό. Μαζικά οι αιτήσεις είναι ζήτημα μερών. Τι ζήτημα. Και ωρών να πέσουν τα πρώτα χρήματα. Για να δούμε. Αυτοί οι 50.000 επιπλέον βρέθηκαν. Ναι, ναι, έχουν βρεθεί. Τους βγήκε το σύστημα. Έχουν βρεθεί. Yeah. Κάποιοι βέβαια ίσως χρειαστεί να κάνουν εκ νέου την αίτηση, όχι να κάνουν αίτηση ένστασης. Είναι κατά κύριο λόγο όσες οικογένειες δεν είχαν δηλώσει τον αφημί του ΑΜΕΑ, το οποίο έχουν στο νοικοκυριό τους. Το σύστημα τους πετούσε έξω. Έγιναν οι απαραίτητες τεχνικές διορθώσεις. Και όσοι έκανε αίτηση και απορρίφθηκε, θα πρέπει να ξανακάνουν νέα αίτηση ή θα προχωρήσουν απευθείας. Θα πρέπει να μπουν στο σύστημα. Περίμενε, να δουν αν θα έχει... κάνουν νέα αίτηση ή θα υποβάλουν την ένστασή τους στην υποσελίδα. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα πάνε σε καινούργια αίτηση, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να βρουν τις παλιές αιτήσεις και να τις πρασινίσουν από κόκκινες. Τόσο το ρωτάω. Θα πρέπει να ξαναμπούν στο σύστημα να δουν σε ποια κατάσταση τους δείχνει. Αυτοί οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει αφημί, επαναλαμβάνω, του ΑΜΕΑ το οποίο υπάρχει στο νοικοκυριό τους. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση. Και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες πετάχθηκαν για τεχνικό λόγο και αυτές έξω, επειδή είχαν υποβληθεί τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις τα προηγούμενα χρόνια, κάποιο τεχνικό θέμα και τους έβγαλε έξω. Είναι περίπου 50.000, θα πάρουν κανονικά το κοινωνικό μέρισμα. 700 ευρώ. Ναι, ναι. Οι δικαιούχοι θα φτάσουν από περίπου 255.000, περίπου στις 305. Το σύστημα παραμένει ανοιχτό για αιτήσεις. Μέχρι τις 26. Έως και τις 26. Και το σύστημα παραμένει ανοιχτό για ενστάσεις έως τις 15 Ιανουαρίου. Για όποιον τα χρήματα θεωρεί, πότε θα καταβληθούν? Γίνεται μια προσπάθεια η πρώτη κατηγορία των ΑΜΕΑ να τα πάρει μέχρι αύριο. Σίγουρα όλοι όσοι έχουν εγκριθεί μέχρι τις 31. Ναι. Όλοι. Κυρία Ζιαζιά, γιατί έγινε αυτό το μπάχαλο? Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές παρατηρούμε ότι και κάποια στοιχεία τα οποία προσπαθούν να ταυτοποιηθούν, αυτό θα το δούμε και στο επίδομα ενοικίου που θα γίνει πάλι με το 20, ότι πολλά στοιχεία δεν είναι σωστά, πολλές φορές δεν δηλώνουμε τον αριθμό λογαριασμού τον οποίο πρέπει και στον οποίο είμαστε δικαιούχοι και πολλές φορές η ταυτοποίηση αργεί, γι' αυτό και καθυστερεί στο να δοθούν όλα αυτά τα χρήματα. Να τονίσω όμως και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έγινε με τα δάνεια και τις πρακτικές, αυτό που είχαμε πει και τις προάλλες. Έρχονται ριζικές αλλαγές, όπου αυστηροποιείται το πλαίσιο, διότι ήταν πάρα πολλές φορές τα παράπονα και οι παρατηρήσεις που έκαναν οι οφειλέτες και οι δανειολήπτες, mm-hmm. ότι οι πρακτικές ενοχλούσαν είτε στο χώρο εργασίας τους, είτε στο σπίτι, ώρες κοινής ησυχίας δεν σέβονταν ποτέ και οι κλήσεις ήταν πάρα πολύ συνεχόμενες, διαρκείς και ενοχλητικές. Έτσι λοιπόν αυστηροποιείται το πλαίσιο με το 2020 και πλέον οι κυρώσεις θα είναι πιο σημαντικές. Μια πολύ μεγάλη παρανόηση η οποία υπήρχε ήταν ο αριθμός των κλήσεων που δεχόταν ένας δανειολήπτης. Βλέπαμε ή ένας οφειλέτης αντίστοιχα, βλέπαμε ότι ήταν ανά δύο ημέρες θα έπρεπε να δέχεται την κλήση. Ωστόσο, υπήρχε ένα θολό τοπίο κατά πόσο ήταν είτε η αναπάντητη είτε η απαντημένη κλήση. Τώρα λοιπόν έχουμε τρεις κλήσεις την εβδομάδα, μεταξύ αυτών και οι απαντημένες και οι αναπάντητες σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι περιορίζεται πάρα πολύ. Έπειτα έχει να κάνει με το φιλικό περιβάλλον και το συγγενικό περιβάλλον, διότι οι πρακτικές έπαιρναν αλόγιστα όποιο τηλέφωνο έβρισκαν στον κατάλογό τους, ανεξαρτήτως αν είχε να κάνει είτε με τον δανειολήπτη, είτε με κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα επιτρέπεται πλέον αυτό, ενώ αυτό θα έχει να κάνει είτε είναι συνοφιλέτης, είτε είναι συνεγγύητης στην όλη κατάσταση. Και αυτό γιατί το λέμε, διότι ήταν πολλά τα παράπονα τα οποία έκαναν οι δανειολήπτες, διότι ήταν μέσω πίεσης και μέσω εκμετάλλευσης και μέσω εκβιασμού πλέον είχαν γίνει οι πρακτικές. Γι' αυτό και βλέπουμε και πάρα πολλές δικηγορικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία που δέχονταν αυτές τις. Ήταν η επιβολή όλων αυτών των κυρώσεων. Σκεφτείτε, εδώ πέρα έχουμε το ποσοστό ότι από 652 καταγραφές, οι 252 αφορούσαν δικηγορικά γραφεία. Τι τονίζεται λοιπόν, ότι πλέον αρμόδιος να επιβάλλει τις κυρώσεις είναι μεν ο εκάστοτε δικηγορικός σύλλογος, αλλά αιτείται και το οποίο θέλει να γίνει δεκτό με το 2020, οι κυρώσεις να αφορούν όπως έχει να κάνει με όλες τις πρακτικές. Να μην γίνονται δηλαδή διακρίσεις και να είναι πιο ευνοϊκές οι ρυθμίσεις που θα έχουν να κάνουν με τα δικηγορικά γραφεία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση, γιατί ξαναείπαμε ότι η ουσία των εισπρακτικών εταιριών είναι να ενημερώνει τον οφειλέτη και όχι για χρέη με 20 ευρώ. Σκεφτείτε ότι έπαιρναν σε διάφορες χώρους εργασίας και εκφόβιζαν είτε τον εργοδότη και ενημέρωναν ότι ο τάδε εργαζόμενος χρωστάει. Ούτε αυτό θα επιτρέπεται. Πλέον εξετάζεται και από το Υπουργείο να γίνεται με κάποια ενημερωτική. Είναι αρκετά σημαντικές και πολλές οι αλλαγές. Φυσικά, εννοείται. Με κάποια ενημερωτική επιστολή. Αρκεί να εφαρμοστούν. Ναι. Γι' αυτό αυστηροποιείται και το πλαίσιο γιατί σε αυτό. Έχουμε ακούσει ξανά για πλαίσια που δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Αρκεί να εφαρμοστούν. Βέβαια, βλέπουμε ότι θα είναι πιο αισιόδοξο το κλίμα και ότι από το 20 πλέον υπάρχει νέο νομοσχέδιο. Οπότε ευελπιστούμε να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κυρία Δημητρέλη. Καλημέρα, κυρία Πυριώτη. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, κυρία Ιωτάκη μου. Καλημέρα, κυρία Ζιαζιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Μου στέλνουν μηνύματα ότι σήμερα λέει το Υπουργικό Συμβούλιο, κυρία Ντόρα, αποφασίζει.
οι συγκεντρώσεις. Όχι, ρε παιδί μου, εδώ, γιατί στέλνουμε κι άλλο. Οι συγκεντρώσεις στα πεζοδρόμια. Οι μικρές συγκεντρώσεις στα πεζοδρόμια. Κάτσε να δούμε. Και υπάρχει, λέει, είναι νέος καυγάς αυτός. Θα υπάρχει, λέει. Από πόσοι, από 5 μέχρι 15, ναι, από 15 μέχρι, ναι, ναι, 25. Ναι. Και... Εάν όμως εσύ κάνεις μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ναι, θα δηλώνεσαι ως συγκεντρωσιάρχησα. Μάλιστα. Θα λένε ποιος είναι υπεύθυνος εδώ, παιδιά. Η κυρία Κουτροκόη, μάλιστα. Τάδε. Τα σπάσανε, δώσε έλα εδώ Κουτροκόη, ως υπεύθυνη της. Θα πληρώνω. Έλα εδώ Κουτροκόη για τα υπόλοιπα. Τα νομικά, τα έτσι, τα πάντα όλα, ε. Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει και μετά. Εδώ. Καλά, κάτσε να το ακούσουμε πρώτα το σχέδιο και, ναι, βλέπουμε. Ναι, γιατί θα αρχίσουμε να μετράμε, λοιπόν, τώρα. Πώς, ποια είναι η μικρή. Αυτό σου λέω. Ποια είναι η μικρή, ποια είναι η μεγάλη. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το διαγωνισμό μας. Γιατί έχουμε το τεράστιο δώρο το οποίο κληρώνει στις 31 Ιανουαρίου από την αλυσίδα Coffee Eat, ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ. Και η δωροθεσία τα περιλαμβάνει όλα: τη μελέτη, την κατασκευή του χώρου, τον εξοπλισμό, τη διακόσμηση, την εκπαίδευση του προσωπικού, τα προϊόντα για την εκκίνηση. Μπορείτε είτε ο ίδιος να το λειτουργήσετε, είτε να το μεταβιβάσετε σε κάποιο τρίτο πρόσωπο για να το δουλέψει. Και μην ξεχνάτε ότι η Coffee Eat είναι μια σύγχρονη αλυσίδα καφέ και στάξη που ξεχωρίζει σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό, την ποιότητα των προϊόντων και τις προσιτές τιμές. Και μάλιστα η στρατηγική της εταιρείας είναι κάθε κατάστημα να είναι μονοπόλιο στην περιοχή και όχι να υπάρχουν 2 ή 3. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δείτε σε λίγο. Λίγες ώρες μετά το ευνηδιαστικό ταξίδι στη Λιβύη, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ανοίγει τα χαρτιά του στην ώρα Ελλάδος 7. Δείτε σε λίγο. Κάλαντα διαμαρτυρίας θα τραγουδήσουν πολύτεκνοι αναπληρωτές καθηγητές στην Υπουργό Παιδείας σήμερα το μεσημέρι. Επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Και κοντά πάμε. Κοντά μας η Δήμητρα Ευθυμιάδου, συναδελφός μας από το Έθνος. Και το Έθνος στα Μιατζιά. Και... αποκαλυπτική συνέντευξη. Και γιατί λέω αποκαλυπτική? Για το νομοσχέδιο που κατατίθεται στις 7 Ιανουαρίου από τον Υπουργό Υγείας, τον Βασίλη Κικίλια. Και λίγο πολύ σας περιέγραψε τι θα περιλαμβάνει, έτσι. Με αυτή τη συνέντευξη, λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας όντως περιέγραψε το Έθνος ακριβώς τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο για τη δημόσια υγεία. Και θα φέρει τρεις βασικές αλλαγές. Πρώτον, θα γίνει η χαρτογράφηση. Η υγειονομική, αν μου επιτραπεί, με εισαγωγικά χαρτογράφηση όλων των πολιτών της χώρας. Δηλαδή, στον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε πολίτη, οι γιατροί, και αυτό θα ενεργοποιηθεί όλο το ιατρικό προσωπικό της χώρας, με βάση τη συνέντευξη του Βασίλη Κικίλια, θα καταγράφονται εκτός από τα ιατρικά βεβαίως προβλήματα που μπορεί να έχει ένας ασθενής ή ένας πολίτης και οι συνήθειές του. Δηλαδή, εάν καπνίζει, εάν δεν αθλείται, εάν δεν τρώει υγιεινά, όλα αυτά βεβαίως τηρώντας και το GDPR πλέον, το περιβόητο περί προσωπικών δεδομένων, ναι, ώστε να υπάρχει ο φάκελος και να γνωρίζουν οι υγειονομικές αρχές τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχει κάθε πολίτης. Με βάση αυτή τη χαρτογράφηση θα ξεκινήσει και ένας δωρεάν προληπτικός έλεγχος για όλους τους πολίτες της χώρας. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, να σας πω, στα 30 τους θα κάνουν δωρεάν μαστογραφία. Οι άνδρες κοντά στα 50, με βάση το τι οδηγίες θα δώσουν οι επιστήμονες, θα κάνουν δωρεάν έλεγχο προστάτη. Θα υπάρχει για όλο τον πληθυσμό δωρεάν προληπτικός προσυμπτωματικός έλεγχος, ακριβώς για να μπορούμε στο μέλλον, οι υγειονομικές αρχές μάλλον, να γνωρίζουν από τι κινδυνεύει ο πληθυσμός. Θα μας στέλνουν και SMS για προληπτικές εξετάσεις. Αυτές οι προληπτικές εξετάσεις, λοιπόν, θα υπάρχει μια, αν μπορώ να το πω, προσωποποιημένη ενημέρωση στους πολίτες. Δηλαδή, οι γιατροί πιθανότατα με βάση το νομοσχέδιο θα κληθούν να ενημερώνουν τους πολίτες για το πότε πρέπει να γίνονται αυτές οι προληπτικές εξετάσεις. Με κάθε τρόπο, μας είπε ο Βασίλης Κικίλιας στο Έθνος, με SMS, με mail, με τηλέφωνο, θα υπάρχει δηλαδή μια προσωποποιημένη ενημέρωση για τον κάθε πολίτη. Έχετε μια συνέχεια... πολύ σημαντική αλλαγή όμως, ναι, σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό. Στον εμβολιασμό. Επειδή ακριβώς υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία σε αρκετούς συμπολίτες μας για τα εμβόλια, αλλά επειδή υπάρχουν και κίνδυνοι όταν τα εμβόλια αυτά δεν γίνονται, ο εμβολιασμός στα παιδιά έως 4 ετών θα γίνει υποχρεωτικός με βάση το νομοσχέδιο του Βασίλη Κικίλια που κατατίθεται, όπως είπαμε, 7 Ιανουαρίου. Και ένα τελευταίο που είναι επίσης μια πολύ μεγάλη αλλαγή, για πρώτη φορά όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας,
αυτές τις τοπικές αυτοδιοίκησεις, των Δήμων, της Περιφέρειας, θα συντονιστούν με το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή θα λειτουργούν υπό τις οδηγίες και την ομπρέλα, αν μπορώ να το πω έτσι, του Υπουργείου Υγείας, ώστε να υπάρχουν προληπτικά προγράμματα σε όλο τον πληθυσμό. Αυτά, εν συντομία, θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Βασιλική Κίλια. Ο ίδιος μας το περιέγραψε στην συνέντευξή του στο Έθνος της Κυριακής χθες. Στο Έθνος, μπορεί να το διαβάσετε βέβαια και στο Έθνος.gr. Και θα το δούμε το νομοσχέδιο στις 7 Ιανουαρίου με βάση τις δεσμεύσεις του Υπουργού Υγείας. Δήμητρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημητρούλα. Καλημέρα. Σε καλή κατεύθυνση είναι όλα αυτά. Ναι. Αρκεί να εφαρμοστούν σωστά και να λειτουργήσουν. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην κυρία Ελίζα Βόζεμπεκ, ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Χρόνια πολλά. Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια πολλά. Καλώς τους, καλώς τους. Καλώς τους. Ευρωπαϊκό άρωμα μας φέρνετε. Ναι. Αλλά εδώ έχουμε τα δικά μας. Ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε σε λίγη ώρα και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, κοντά μας. Μετά τον ταξίδι αστραπή που έκανε στη Λιβύη, να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τι έχουμε καταφέρει σε διπλωματικό επίπεδο. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Βόζεμπερκ, και να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι αυτό το δόγμα νόμος και τάξη, αποκατάσταση της κανονικότητας, είναι σε ένα επίπεδο κανονικό η αποκατάσταση της κανονικότητας, ή αν θεωρείτε ότι έχει ξεφύγει το πράγμα, έχετε εμπλακεί σε μία αντιπαράθεση με τους μπαχαλάκηδες και την άλλη πλευρά, όποια και αν είναι αυτή, και οδηγούμαστε και σε υπερβολές από πλευράς του κράτους. Καταρχάς, κύριε Παυλόπουλε, να πούμε τι θα πει δόγμα νόμος και τάξη. Θέλουμε ή δεν θέλουμε ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής? Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε. Το ποια αστυνομία θέλουμε και αυτή η ερώτηση που υπάρχει και πλανάται, για μένα είναι ψευδεπίγραφη. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι μεταξύ μας, σαν και εμάς. Είναι οικογενειάρχες, διακινδυνεύουν τη ζωή τους, προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του πολίτη. Ότι υπάρχουν υπερβολές και ότι γίνονται και κάποιες κινήσεις τις οποίες ο καθένας απεχθάνεται, όπως με την κυρία, γιατί προλαμβάνω το ερώτημά σας με τις ειδικές ανάγκες, το ναι. ΑΜΕΑ που κακοποιήθηκε με έναν τρόπο, ανεξάρτητα από τη δική της συμπεριφορά. Αυτό και χυδαίο περιστατικό ήταν και μεμονωμένο και το αποδοκιμάζουν όχι μόνο όλοι οι πολίτες, αλλά και η ίδια η αστυνομία με τα ελεγκτικά της όργανα. Λοιπόν, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση, ιδιαίτερα η αξιωματική, έχει επιλέξει να πολεμάει σαν αντιπολιτευτικό λόγο με όπλο την αστυνομία, όχι μόνο είναι λάθος, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα πρέπει να μην έχουμε μνήμη λωτοφάγων, να μην ξεχνάμε τόσα χημικά που ρίχτηκαν σε ανθρώπους με παιδάκια στα συλλαλητήρια, παραδείγματος χάρη στις 17 Ιωνίου στις Πρέσπες. Ότι μια ζωή ζούσαμε 4 χρόνια με τις κλούβες φραγμένες στο μαξί μου, όταν ο πρωθυπουργός της χώρας έλεγε ότι εγώ δεν έχω κλούβες ούτε στο σπίτι μου ούτε στο γραφείο μου. Να μην ξεχνάμε ξύλο που σε συνταξιούχους και σε ανθρώπους του μόχθου στα συλλαλητήρια που γίνονταν εναντίον των πληστηριασμών. Έχω 5 περιστατικά. Να μην ξεχνάμε ότι προληπτικές συλλήψεις γίνανε. Αυτό τι σημαίνει, αλλά ότι αν έγιναν αυτά που περιγράφετε, όχι, είναι η σειρά σας τώρα να τα κάνετε? Όχι μόνο δεν τα κάνουμε τώρα. Τώρα βλέπετε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει αποφασίσει να επαναφέρει την τάξη στις πόλεις. Χθες πάντως το Μαρούσι, κυρία Βόζεμπεργκ, με συγχωρείτε, ναι, με εορταστικό ωράριο, με οικογένειες, με παιδιά, να έχουν βγει στα καταστήματα να ψωνίσουν. Βλέπουμε ότι το σχέδιο αυτό, Χρυσοχοίδη, δεν λειτουργεί αποτρεπτικά. Βλέπουμε ότι έχουν ξεχυθεί στις γειτονιές, δεν ξέρουμε πού θα χτυπήσουν κάθε φορά. Και μέρα μεσημέρι είδαμε τις εικόνες που είδαμε. Θα σας πω, κυρία Κουτροκόη, ότι θα περίμενα σε αυτό ακριβώς το οποίο αναφέρεστε και το οποίο όλους μας ανησύχησε, διότι έχουμε γιορτές και διότι ο κόσμος θέλει να βγει στις πόλεις, να γιορτάσει, να απολαύσει αυτές τις Άγιες Μέρες. Θα περίμενα λοιπόν από σύσσωμη την αντιπολίτευση με πρώτη την αξιωματική να καταδικάσει αυτούς τους εγκληματίες, διότι δεν είναι. Έχουμε μάθει να φιλτράρουμε μπαχαλάκιντες, αντιεξουσιαστές. Εγκληματίες είναι του κοινού ποινικού δικαίου. Καταστρέφουν περιουσίες, απειλούν κόσμο, τραυματίζουν ανθρώπους. Η αστυνομία λοιπόν αμήνεται. Δεν υπήρξε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ όμως που άφηνε περιθώριο
παρεξηγήσεως. Δηλαδή, τι εννοείτε, δεν τους καταδίκασαν. Άρα τους. Όχι, όχι, εγώ δεν μας περιβάλλουν με ανοχή. Θέλω ευθείες δηλώσεις ότι οι καταλήψεις πρέπει να τελειώνουν, οι πολίτες πρέπει να ασφαλίζονται, η τάξη πρέπει να επανέλθει και οποιαδήποτε, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, παρεκκλίνουσες συμπεριφορές αστυνομικών, είναι η ίδια η αστυνομία που τις καταδικάζει, είναι η εισαγγελία που παρεμβαίνει. Υπάρχει λοιπόν δικαιοσύνη. Και το λέω για μια κυβέρνηση τετραετίας η οποία έπαιξε με τους θεσμούς. Έπαιξε και με αυτούς τους ανθρώπους που αποτελούν ένα μέρος του πυρήνα της εκλογικής της πελατείας. Μιλάω απόλυτα ευθέως και πολύ συγκεκριμένα. Κύριε Παπαδημούλη, τι λέτε, μήπως η κριτική σας είναι υπερβολική με την έννοια ότι κυβερνήσατε κι εσείς επί 4 χρόνια. Δηλαδή αυτό το εργαλείο του κράτους, τα ΜΑΤ, τα χρησιμοποιήσατε κι εσείς. Κύριε Παυλόπουλε, σε μια συνταγματικά λειτουργούσα δημοκρατική πολιτεία, κάθε θεσμός έχει το ρόλο του και τα όρια του. Η αστυνομία υπάρχει και υπήρχε και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, προκειμένου να καταπολεμά το έγκλημα και να υπερασπίζεται το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλεια. Αλλά όταν υπάρχουν συμπεριφορές αστυνομικών οργάνων που κάνουν κατάχρηση εξουσίας, τότε αυτά τα αστυνομικά όργανα παραβιάζουν τον νόμο και την τάξη, παραβιάζουν την κανονικότητα, παράγουν ανασφάλεια και όχι ασφάλεια. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τιμωρούνται και να μην καλύπτονται. Στην περίπτωση της κυρίας το άτομο με ειδικές ανάγκες. Έχουν συλληφθεί, μας είπε ο εκπρόσωπος των αστυνομικών. Οι εγκληματίες είναι τα αστυνομικά όργανα που παραφέρθηκαν. Στην περίπτωση της οικογένειας Ινδαρέ, ο πατέρας και τα δύο παιδιά, αυτό που δόθηκε από την αστυνομία και από τον κύριο Χρυσοχοίδη ως εκδοχή ήταν χοντροκομμένο ψέμα και εκεί έχουμε παραβίαση των νόμων περί οικογενειακού ασύλου. Και ακόμη και σήμερα που μιλάμε, δεν έχει υπάρξει σε αυτό το θέμα ούτε συγγνώμη, ούτε κυρώσεις. Η ΕΔΕ που έχει διεξαχθεί μετά την κατακραυγή. Είναι όμως αυτή η μεγάλη εικόνα, κύριε Παπαδημούλη. Η μεγάλη εικόνα, για παράδειγμα, είναι αυτά τα γεγονότα που βλέπουμε στους δέχτες μας μέρα μεσημέρι χριστουγεννιάτικα, ανάμεσα σε ανυποψίαστους και τρομαγμένους πολίτες. Εκεί αυτό που έγινε είναι μία γκάφα, μία επιχειρησιακή ανικανότητα των αστυνομικών οργάνων, διότι όταν μετέτρεψαν σε πεδίο μάχης τον κεντρικό εμπορικό δρόμο του Αμαρισσού, κάτι έχει πάει στραβά. Τι έπρεπε να κάνει χθες η αστυνομία, δηλαδή? Κοιτάξτε, άρα, όχι, λέτε ότι αυτό που βλέπουμε είναι λάθος, από λάθος της αστυνομίας έχει γίνει. Προφανώς το να γεμίσουν χημικά. Το σπάσιμο τόσων περιουσιών, κύριε Παπαδημούλη, είναι λάθος της αστυνομίας. Κυρία Βόζεμπεργκ, σας άκουσα με προσοχή επί 1/5 λεπτό. Λοιπόν, ακούστε με και εμένα χωρίς διακοπές. Παρακαλώ. Ένα δέχεστε το διάλογο τώρα μεταξύ μας, αλίμονο. Μεταξύ μας, λοιπόν, λέω ότι θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι ντροπή και επικίνδυνο για τη δημοκρατία η κυβέρνηση και η προπαγανδιστική της μηχανισμή και η Νέα Δημοκρατία να προσπαθούν να εμφανίσουν το κόμμα που ψήφισε ένας στους τρεις Έλληνες, το ΣΥΡΙΖΑ, ως υποστηριχτή των Μπαχαλάκηδων, όταν όλοι ξέρουμε ότι και με κυβέρνηση Τσίπρα η αστυνομία εκένωνε καταλήψεις, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Τσίπρα δεχόντουσαν επιθέσεις από αναρχικούς, με Μολότοφ κτλ. Ποια είναι η ουσία του θέματος τώρα? Η ουσία του θέματος, κατά τη γνώμη μου, κύριε Παυλόπουλε, κυρία Κοτροκόη, είναι, και λυπάμαι που το διαπιστώνω, ότι δεν έχουμε απλώς την ακρότητα και την παρανομία και την αυθαιρεσία κάποιων αστυνομικών οργάνων. Θα ήθελα να είναι κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Νομίζω ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης, με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, χρησιμοποιεί την αστυνομία όχι για να καταπολεμά το έγκλημα. Πριν λίγες ημέρες, στα λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, 30 άνθρωποι βαράγαν πυροβολισμούς απ' έξω και δεν πιάσαν ούτε έναν. Ούτε έναν. Αυτή την ώρα, λοιπόν, άρα νομίζω. Άρα τι χρησιμοποιεί, λέτε, για να ολοκληρώσω. Για να κάνει επικοινωνία. Όχι τη φράση μου, το συλλογισμό μου. Ελάτε, ο οποίος είναι περισσότερο από μία φράση. Ελάτε. Λοιπόν, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την αστυνομία για να παίζει πολιτικά και επικοινωνιακά
παιχνίδια, θέαμα καταστολής, θέαμα δήθεν νόμου και τάξης και κανονικότητας, την ώρα που το έγκλημα αλωνίζει. Γιατί? Για να δώσει, να μπουκώσει και να ταΐσει με δήθεν ασφάλεια αυτόν που του έκοψαν το κοινωνικό μέρισμα, αυτόν που του τάξανε επενδύσεις, φοροαπαλλαγές, ανάπτυξη, βελτίωση μισθών και τα παραπέμπουν στις καλένδες. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να σταματήσει και να δούμε τα πράγματα όπως πρέπει. Ο Αλιβιζάτος που κατήγγειλε αυτές τις καταχρήσεις για τον οποίο διόρισε ο Χρυσοχοίδης για να υποπτεύει τις καταχρήσεις δεν είναι Σιριζέος. Ο Ινδαρές δεν είναι μπαχαλάκιας και παρόλα αυτά προσπάθησαν να εμφανίσουν την οικογένεια Ινδαρέ ως καταληψίες, αναρχικούς κτλ. Και ο άνθρωπος μάλλον είναι και ψηφοφόρος του κόμματος. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να κάπου να μιλήσουμε με τους κανόνες της λογικής και της πραγματικότητας. Δεν θέλω να θίξω κανέναν. Το αν παραβιάστηκε ή όχι το άσυλο του κυρίου Ινδαρέ, νομίζω ότι έχει αποκαλυφθεί ότι η προσπάθεια της προσέγγισης ήταν με παρουσία εισαγγελέως και όλα ήταν νόμιμα. Και πάντα μιλώ με το σεβασμό προσωπικά και ως δικηγόρος και ως πολιτικός του τεκμηρίου αθωότητος που υπάρχει σε αυτή την υπόθεση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και ας μην βιάζεται κανείς να βγάλει συμπεράσματα, διότι έχει βάθος αυτή η υπόθεση. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Το αν χρησιμοποιεί την αστυνομία. Τι εννοείται έχει βάθος? Έχει βάθος, μπορεί να γνωρίζω κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Άρα και δεν το ότι κάνω ποτέ, αν μου επιτρέπετε. Με ξέρετε πάρα πολλά ότι χρόνια. Η υπόθεση Ινδαρέ δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και μένω σε αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, θα το δούμε άλλωστε. Η εξέλιξη είναι σε εξέλιξη η υπόθεση. Η δικαστική της πλευρά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο όμως. Το αν χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Δεν είναι ακριβώς έτσι ως προς την μη συμμετοχή της οικογένειας. Εντάξει, επειδή είπατε κάτι. Έχετε δίκιο να με ρωτάτε, αλλά έχω κι εγώ το πρόβλημα του να μην μιλώ σε εκκρεμή υπόθεση. Δεν το έχω κάνει ποτέ, ούτε με την άσκηση της μάχημης δικηγορίας. Αφήσατε. Καλό θα ήταν να μην αφήνατε και υπαινιγμούς όμως. Αφήστε κι εσείς τώρα γιατί με διακόπτετε. Με παρατηρήσατε προηγουμένως. Λοιπόν, η ουσία είναι που θα έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ. Θα έπρεπε λοιπόν να εξετάσουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Οι δείκτες όλοι αυτοί στις μετρήσεις που διαδέχονται η μία μετά την άλλη και δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένας άλλος από την αντιπολίτευση δείχνει ότι οι πολίτες επικροτούν και επαινούν την κυβέρνηση για το γεγονός ότι προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη. Οι πολίτες στους οποίους επικαλέστηκε ο κύριος Αντιπρόεδρος ότι στενάζουν για τα επιδόματα κτλ. Δείχνουν ότι επικροτούν και την οικονομική πολιτική. Όλοι οι δείκτες είναι ανεβασμένοι στην ενέργεια της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε στους πολίτες ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας δανείζεται επιτέλους το δεκαετές ομόλογο με επιτόκιο 1,5% όπου ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχετε βάλει όλα σε ένα μίξερ όμως. Έτσι τα έβαλε ο κ. Αντιπρόεδρος και απαντώ. Να θυμίσουμε ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που δεν έχει μέτρα, αλλά αντίθετα έχει απαλλαγή στους φόρους, απαλλαγή στον ένφια. Αύξηση των συντάξεων στο μέτρο που το δημοσιονομικό περιθώριο επιβάλλει και μπορεί να παρέχει. Και να θυμίσουμε επίσης ότι το γεγονός ότι μια κυβέρνηση επενδύει στην ασφάλεια του πολίτη, κυρία Κουτροκόη, κύριε Παυλόπουλε, δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιεί την αστυνομία. Η αστυνομία δέχεται μια κριτική μόνο στα μεμονωμένα φαινόμενα. Μάλιστα. Και δεν αναγνωρίζουμε πόσα θύματα σας έχουν και οι αστυνομικοί από όλες αυτές. Μια φάση, κύριε Παδημού, μια απάντηση παρακαλούμε πολύ για να κλείσουμε. Δεν θα πούμε για τα ευρωτουρκικά. Όχι, δεν θα πούμε. Θα τα αναλύσουμε γιατί με τον κύριο Δένδια σε λίγα λεπτά. Πρέπει να πάμε στον κύριο Δένδια. Κύριε Παυλόπουλε, καταρχήν θα εξασφαλίσουμε την εισηγορία. Προφανώς. Λοιπόν, και στη διάρκεια του χρόνου. Προφανώς. Κοιτάξτε, 5 μήνες μετά τις εκλογές, η δημοτικότητα της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν υψηλότερη από τη δημοτικότητα που έχει σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ακόμη και των προηγούμενων κυβερνήσεων, και του Καραμαλή, και του Γιώργου Παπανδρέου, και του Σιμίτη κτλ. Το λέω αυτό διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα κριθεί εκ του αποτελέσματος και σε βάθος χρόνου. Και η γνώμη μου είναι ότι τα ροζ συννεφάκια της μεγάλης αποδοχής δεν θα βαστίξουν για πολύ. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επειδή κατακορόιδεψε τους πολίτες προεκλογικά με το προσφυγικό, ήδη το βρίσκει μπροστά της, γιατί ανακαλύπτουν οι πολίτες ότι άλλα τους έλεγε και άλλα κάνουν,
τους κατακορόιδεψε με το μακεδονικό και τώρα ο κύριος Δένδιας, που θα τον έχετε σε λίγο, πρωτοστατεί στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών για την ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω, εδώ θα είμαστε, γεροί να είμαστε και να μας ξανακαλέσετε με την κυρία Βόζεμπεργκ. Νομίζω ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου στις επόμενες εκλογές, είναι η μεσαία τάξη την οποία έχει κατακοροϊδέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα τιμωρήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στου κρεμασμένου την πόρτα δεν μιλάνε για σφαίρα. Ναι, αλλά πρέπει να κλείσει το πιέζει ο χρόνος. Ελάτε, ξέρετε από τηλεοπτικές εκπομπές, τώρα μην μας πιέζει. Είναι, λέω, η μεσαία τάξη που θα τιμωρήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κατακρεουργήσατε, κύριε Παπαδημούλη, το έχει ομολογήσει ο υπουργός σας. Και εκτιμώ ότι όλη αυτή η λυσόδης επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στο Τσίπρα, ξέρετε που οφείλεται. Στο ότι ναι. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από την κυβέρνηση και από τα φιλικά της μέσα ενημέρωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, παιδιά. Ευχαριστούμε και την κυρία Βόζεμπεργκ. Οφείλεται. Για τον κύριο Παπαδήλου. Σε ένα γεγονός. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι, θα κλείσουμε. Θα είχα τελειώσει άμα δεν διακόπτετε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Λέω, όλη αυτή η λυσόδης επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα οφείλεται στο γεγονός ότι όταν ένα κόμμα παίρνει 32%, 31. Έχει μεγάλες πιθανότητες να είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Να μάθετε να χάνετε, κύριε Παπαδημούλη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι γενναιότης να χάνει διάλειμμα. Κανείς. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Πολλά. Καλές γιορτές. Δείτε σε λίγο. Λίγες ώρες μετά το ευνηδιαστικό ταξίδι στη Λιβύη, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ανοίγει τα χαρτιά του στην ώρα Ελλάδος 7. Επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα. Δύο λεπτά μετά τις 9, να καλημερίσουμε κοντά μας και την Αλεξία Τεντασούλη. Γεια σου, Αλεξία μας. Καλημέρα. Καλώς την, καλώς την. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Προπαραμονή Χριστουγέννων. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Δένδια, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα και ήρεμα θα ευχηθούμε. Και καλώς επιστρέψατε, Υπουργέ. Θα είναι ήρεμα. Καλά ήταν. Καλά ήταν να ξαναπατάς τη χώρα. Ναι. Όσον είναι... αφορά εμάς, μπορώ να σας εκφράσω απόλυτη βεβαιότητα. Γιατί ο κόσμος ανησυχεί, πρέπει να σας πω. Χώρα. Νομίζω ότι το εισπράτετε κι εσείς στον κοινωνικό σας περίγυρο. Με όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα. Υπάρχει ένα αίσθημα κάποιας αβεβαιότητας. Υπάρχει ένα αίσθημα. Αλλά νομίζω ότι η κατάσταση σταθεροποιείται και έχω την ελπίδα. Για ελπίδα μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να έχω εγώ βεβαιότητα για το τι κάνουν άλλες χώρες. Έχω λοιπόν την ελπίδα ότι μέσα στο πλαίσιο της λογικής και του διεθνούς δικαίου όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Απλώς ξέρετε, Υπουργέ, όταν ακούει ο κόσμος ότι ταξίδι Express Δένδια στη Λιβύη, αν θέλετε περισσότερο ανησυχεί και περιμένει τη διαβεβαίωση από εσάς ότι δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία. Μα το ταξίδι στη Λιβύη ήταν ένα ταξίδι που αφορούσε επαφή με μια πλευρά η οποία καθαρά από τις δηλώσεις της στηρίζει και στήριξε τις ελληνικές θέσεις. Ναι. Δεν έχει να κάνει κάτι με την ηρεμία της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη, αλίμον. Επειδή όμως έγινε εκτάκτος, θέλω να σας ρωτήσω ποια ήταν η συνθήκη που υπαγόρευσε. Ανακοινώθηκε. Όχι. Να είμαι συνοημένη. Ανακοινώθηκε εκτάκτος. Δεν είχε την έννοια του κατεπήγοντος. Ήταν ένα προγραμματισμένο ταξίδι, μάλιστα, μια προγραμματισμένη επαφή. Μετά από την στάση της κυβέρνησης της Τρίπολης, νομίζω ήταν προφανές ότι η ελληνική πλευρά έπρεπε να έχει μια σαφή εικόνα για την υπόλοιπη θεσμική συγκρότηση αυτού που σήμερα είναι το ΠΑΖΑ στη Λιβύη. Και αναφέρομαι το κοινοβούλιο, για το οποίο ο πρόεδρος ήταν και στην Αθήνα, και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Στατάχη Χαφτάρ. Αυτό αναζητήθηκε μέσω της χθεσινής μου επίσκεψης στη Βενγκάζη. Τώρα, η πλευρά με την οποία συναντηθήκατε διασφαλίζει ότι θα εμποδίσει την εφαρμογή της συμφωνίας του Ερντογάν με την άλλη πλευρά, διότι αυτό είναι το μείζον. Ο επικεφαλής του Λιβυκού στρατού θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές, όπως και εμείς, είναι άκυρες και ανύπαρκτες. Άρα νομίζω αυτό είναι απολύτως σαφές, είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να επιδιώξουμε σαν δήλωση. Στην είναι πράξη. Είναι δήλωση που δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ελλάδος, αν θέλετε, είναι προς το συμφέρον και της Λιβύης, του λιβυκού λαού και της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Η καταδίκη είναι από όλες τις πλευρές. Στην πράξη τι σημαίνει όμως αυτή η στήριξη.
αυτή η καταδίκη. Τι εννοείτε, πώς εννοείτε την πράξη? Ένα νομικό κείμενο υπεγράφει, φερόμενος νομικό κείμενο μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της κυβέρνησης της Τουρκίας, και η απάντηση επί της ισχύως ή μη αυτού, και της ύπαρξης αυτού του νομικού κειμένου είναι η απάντηση όλων των άλλων πλευρών. Σε μια νομική κίνηση, μια νομική απάντηση. Φαίνεται να έχουμε επενδύσει όμως εμείς στο διπλωματικό μας κεφάλαιο προς την πλευρά Χαφτάρ. Πόσο βέβαιος είστε εσείς ότι αν τελικά επικρατήσει η πλευρά Χαφτάρ και αν τελικά πετύχει την κατάληψη της Τρίπολης, θα προχωρήσει την ακύρωση της συμφωνίας, που ναι, μεν εσείς λέτε ότι είναι άκυρη συμφωνία, όμως για να ακυρωθεί μια διμερής κρατική συμφωνία, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το άλλο συμβαλόμενο μέρος που είναι η Τουρκία. Και με συγχωρείτε, με όλο το σεβασμό, κάνετε έναν τελείως λανθασμένο συλλογισμό. Παρακαλώ. Εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει μια συμφωνία η οποία πρέπει να ακυρωθεί. Λέμε ότι δεν υπάρχει έγκυρη συμφωνία. Κατά συνέπεια, αφού δεν υπάρχει έγκυρη συμφωνία, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει πράξη για να ακυρωθεί κάτι το οποίο δεν υπάρχει? Η συμφωνία αυτή είναι ανύπαρκτη. Είναι νομικά ανύπαρκτη σε πλαίσιο δικαίου της Λιβύης. Είναι νομικά ανύπαρκτη σε πλαίσιο του δικαίου των συνθήκων. Υπάρχει η Σύμβαση της Βιέννης, που μη σας λέω τώρα νομικά πρωί-πρωί, που ορίζει πότε είναι υπαρκτή μια συνθήκη. Και είναι τελείως ανύπαρκτη στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας. Ήδη απλώς είναι σαν, για να σας πω ένα παράδειγμα, η Γαλλία να συμφωνήσει με τον Καναδά να μοιράσουν τον Ατλαντικό, αγνοώντας ότι υπάρχει στη Μέση Αγγλία. Άρα λοιπόν όλα αυτά συντείνουν στο ότι εκεί δεν υπάρχει συμφωνία. Άρα τι συζητάμε, Υπουργέ, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία? Τι συζητάμε? Με συγχωρείτε, εσείς δεν ξέρω τι συζητάτε. Εμείς, αυτό θα το πείτε εσείς. Εγώ δεν συζητώ. Εγώ κάνω τις επαφές που επιβάλλει το διπλωματικό συμφέρον της χώρας, ώστε να έχουμε τη σαφή καταγραφή των απόψεων όλων των πλευρών για τη διπλωματική κίνηση της Τουρκίας. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Η διεθνής κοινότητα παίρνει θέσεις. Επειδή η αλήθεια είναι. Μου επιτρέπετε μόνο κάτι να διευκρινίσω? Παρακαλώ. Γιατί, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό να σας διακόψω. Παρακαλώ. Στο πλαίσιο της προηγούμενης ερώτησης ελέγχθηκε, δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο, γιατί μπορεί να δημιουργήσει ιδίως στη διεθνή κοινότητα λάθος εντύπωση. Ότι η Ελλάδα έχει ποντάρει τα χρήματά της ή το κεφάλαιό της στην πλευρά Χαφτάρ. Δεν είναι ακριβές αυτό. Η Ελλάδα έχει ποντάρει όπως πάντα το διπλωματικό της κεφάλαιο στην ειρηνική επίλυση της διαφοράς και στη δημιουργία και στην επίτευξη μιας λύσης η οποία διασφαλίζει την ειρήνη, τη σταθερότητα και το συμφέρον του λιβικού λαού. Άρα εμείς υποστηρίζουμε τη διαδικασία του Βερολίνου και επ' αυτού ρητά συμβουλεύσαμε και τον Στάρχη Χαφτάρ και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να συμμετέχουν στη διαδικασία του Βερολίνου και να βρεθεί μια λύση. Και εμείς γιατί το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε αυτό γιατί αυτό είναι και το συμφέρον και της Ελλάδας και της παγκόσμιας κοινότητας. Μια σταθερή και σε ειρήνη Λιβύη δεν πρόκειται να δεχθεί αυτά τα απίστευτα πράγματα που υπέγραψε πιεζόμενος ο κύριος Σαράτς με την Τουρκία. Αυτά βλάπτουν και το συμφέρον της Λιβύης. Άρα λοιπόν, να είμαστε σαφείς. Η Ελλάδα στηρίζει με όλες τις δυνάμεις και με όλο το διπλωματικό κεφάλαιο την ειρηνευτική διαδικασία. Τώρα, κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι σε διπλωματικό επίπεδο έχουν αναλυθεί πολλές πρωτοβουλίες, υπάρχουν και δηλώσεις, ανακοινώσεις, σύνοδος κορυφής, μη μακρηγορώ. Εχθές ο Τραμπ έβαλε την υπογραφή, Ιταλία, Γαλλία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος. Το ερώτημα είναι πόσο αυτό το διπλωματικό πλέγμα που έχει οικοδομηθεί, έχει συγκροτηθεί, θεωρείται ότι είναι ικανό να σταματήσει τον κύριο Ερντογάν? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ θεωρώ καταρχήν ότι η τουρκική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Ερντογάν κινούνται μέσα στο πλαίσιο της λογικής, του διεθνούς δικαίου και της επίτευξης μιας αποδεκτής λύσης η οποία εξασφαλίζει ειρήνη και σταθερότητα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, εμείς δεν δημιουργούμε ένα μέτωπο εναντίον της Τουρκίας. Δεν θεωρούμε την Τουρκία μια χώρα κατά την οποία πρέπει να περικυκλώσουμε. Αν υπάρχουν αυτοί οι τουρκικοί φόβοι, είναι αβάσιμοι. Εμείς έχουμε επανειλημμένως προσκαλέσει την Τουρκία να συμμετέχει στις διαδικασίες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Και είμαι βέβαιος ότι ένας έμπειρος πολιτικός όπως ο πρόεδρος Ερντογάν και ένας εξαιρετικός υπουργός εξωτερικών όπως ο φίλος μου Μαυλούτη Τσαβούσογλου καταλαβαίνουν πολύ καθαρά ποια είναι τα όρια που το διεθνές δίκαιο και η διεθνής κοινότητα επιτρέπουν και θα κινηθούν όπως πρέπει μέσα σε αυτά τα όρια. Εμείς προσβλέπουμε σε μια εγκάρδια σχέση. Εξαρτάται από την Τουρκία να την πετύχουμε. Κύριε Υπουργέ, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, μίλησε για την ανάγκη αναθεώρησης της πολιτικής μας απέναντι στην Τουρκία. Μίλησε για προσφυγή στη Χάγη. Ο κύριος Βενιζέλος, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να προστατεύει
και όχι να δείχνει ότι προστατεύεται κυριαρχικά τις δικαιώματα. Είχαμε τις δηλώσεις και την συνέντευξη του κυρίου Μευλού Τσαβούσογλου χθες στο Βήμα της Κυριακής, ο οποίος μίλησε για τη Χάγη ευθέως. Είπε βέβαια ότι το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε στο Λονδίνο στη συνάντηση που είχατε, που ήσασταν κι εσείς παρόν με τον Ταγίπ Ερντογάν. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι το κλίμα ευνοϊκό για να πάμε τώρα στη Χάγη? Με ρωτάτε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι. Δεν υπάρχει μια τουρκική πρόταση με συγκεκριμένο πλαίσιο. Έτσι, διότι η Χάγη, ξέρετε, δεν είναι τουριστικός προορισμός. Μπήκαμε στο αεροπλάνο, πήγαμε, βγήκαμε. Ναι. Υπάρχει δήλωση όμως δημόσια του ομολόγου σας. Ναι, ναι. Και πρώην υπουργών εξωτερικών. Ναι, υπάρχει λοιπόν. Καλά, φαντάζομαι ότι οι Έλληνες πρώην υπουργοί δεν δεσμεύουν την Τουρκία. Αν γινόταν αυτό, θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά δεν συμβαίνει. Τις απόψεις όμως γνωρίζω. Έχω μιλήσει με όλους τους προηγούμενους υπουργούς εξωτερικών, με εξαίρεση μία περίπτωση. Έχω μιλήσει με όλους και γνωρίζω τις απόψεις τους. Και αυτή είναι και η υποχρέωσή μου, άλλωστε, να μπορώ να έχω γνώση των απόψεων ανθρώπων που χειρίστηκαν αυτά τα θέματα στο παρελθόν. Αυτό είναι κεκτημένο διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας. Δεν μπορεί να αγνοηθεί. Πάμε τώρα όσον αφορά την Τουρκία. Κοιτάξτε, η Τουρκία κάνει πράγματα τα οποία εκφεύγουν του διεθνούς δικαίου. Παραδείγματος χάρη αυτά τα απίστευτα μεμοράντα που υπέγραψε με τη Λιβύη, τα οποία, ξαναλέω, δεν είναι μόνο εκτός δικαίου, είναι και εκτός λογικής. Σας είπα ένα παράδειγμα για να καταλάβετε το όριο του παραλογισμού. Μια δήλωση, όπως η δήλωση του κ. Τσαβούσογλου, η οποία εγώ την ερμηνεύω όχι στενά δικονομικά, πάμε στη Χάγη, αλλά ευρύτερα πολιτικά. Έχετε διάθεση να βρούμε μια κοινή λύση? Η απάντηση της Ελλάδας ήταν ιστορικά και παραμένει η επικυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και πιο έντονη. Βεβαίως έχουμε διάθεση να βρούμε λύση με την Τουρκία. Αλλά λύση σε ποιο πλαίσιο αναφοράς? Στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και στο πλαίσιο της μιας λύσης που εξασφαλίζει την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. Εφόσον η Τουρκία το θελήσει, θα βρει στην Ελλάδα τον πιο πρόθυμο συνομιλητή. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό, συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Θεωρούμε την Τουρκία απριόρι εχθρό μας. Μια διευκρίνηση. Η Ελλάδα είναι θετική για τη Χάγη μόνο για ένα ζήτημα, έτσι δεν είναι? Μόνο για ένα ζήτημα. Αυτό της υφαλοκρηπίδας. Το ερώτημα το δικό μου είναι... Η Ελλάδα, καταγεγραμμένη διαφορά με την Τουρκία, που το λέτε πάρα πολύ σωστά, είναι ακριβώς όπως το λέτε, έχει μία. Τη διαφορά για την υφαλοκρηπίδα. Έτσι είναι, μα το ξέρουμε κι εμείς. Το ερώτημα είναι. Η Τουρκία τώρα πάει να διευρύνει. Ακριβώς. Αν μας λένε πάμε στη Χάγη για να συζητήσουμε και να διευθετήσουμε και τα νέα δεδομένα που απορρέουν από αυτή τη συμφωνία που εμείς λέμε ότι είναι έγκυρη. Φαίνεται από τη συνέντευξη του κ. Τσαβούσογλου ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ότι τα νησιά έχουν όχι μόνο υφαλοκρηπίδα, δεν έχουν ούτε ΑΟΣ, απλά έχουν μόνο χωρικά ύδατα. Και φάνηκε ξεκάθαρα από τις δηλώσεις του χθες για Καστελόριζο, για Ρόδο. Η αντίληψη την οποία ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει η Τουρκία, εγώ δεν πιστεύω ότι το λέει στα αλήθεια. Πιστεύω ότι το λέει προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει την διαπραγματευτική της θέση. Είναι ότι τα νησιά έχουν μόνο χωρικά ύδατα. Καταλαβαίνετε όμως ότι μια τέτοια αντίληψη, στην οποία καταλήγει παρερμηνεύοντας μερικές αποφάσεις διεθνών οργάνων, δικαιοδοτικών οργάνων, δεν είναι και μια απόφαση που στέκει, μια θέση. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Είπατε ότι μιλάτε με τους πρώην υπουργούς εξωτερικών πλην ενός, εννοείται τον κύριο Κοντζιά. Δεν έτυχε να μιλήσω με έναν. Δεν έχει έννοια τώρα. Δεν εξατομικεύω. Απλώς έχω μιλήσει σχεδόν με όλους τους προηγούμενους υπουργούς. Εκτός του κυρίου Κοντζιά. Μα τώρα δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εντάξει. Την άλλη Δευτέρα θα πάνε Έλληνες εμπειρογνώμονες στη Ρώμη προκειμένου να συζητήσετε για την οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Ιταλία. Εσείς έχετε δηλώσει ότι πάμε για επιτάχυνση των συνομιλιών με την Αίγυπτο. Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου πλέον τώρα για να οριοθετήσουμε ΑΟΣ με τις δύο τουλάχιστον αυτές τις χώρες, με την Ιταλία και την Αίγυπτο? Υπάρχει χρονικό πλαίσιο γι' αυτό? Θα φανεί αν έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να είναι φίλες χώρες και οι δύο. Με την Ιταλία συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Αίγυπτο έχουμε μια πολύ εγκαρδιά σχέση. Εγώ τον Αίγυπτο υπουργό είναι τέταρτη φορά που τον βλέπω προχθές. Έχω πάει στο Κάιρο τρεις φορές. Mm-hmm. Είναι χώρες με τις οποίες έχουμε μια εγκάρδια σχέση και με την Ιταλία είμαστε και εταίροι και φίλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, το πλαίσιο και το κλίμα υπάρχει. Πρέπει να λύσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια νέα προσπάθεια να τις λύσουμε. Νομίζω ότι οι διαφορές που μας χωρίζουν δεν είναι τέτοιες που να μην μπορούμε να τις γεφυρώσουμε. Αλίμον. Πάντως, Υπουργέ, επειδή είπατε ότι εμείς θέλουμε να έχουμε διάλογο με την Τουρκία και να έχουμε μια καλή σχέση με την Τουρκία, δεν ξέρω αν ακούγοντας τον Ερντογάν όλες αυτές τις ημέρες και χθες ακόμη, μόλις χθες, επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η συμφωνία ισχύει, ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όπως δεν κάναμε πίσω και με τη Συρία.
Δεν βλέπω πώς θα μπορέσουμε τελικά να τα βρούμε με την Τουρκία όταν επιμένει σε τέτοιες εμπριστικές δηλώσεις ο Ερντογάν διαρκώς. Θα σας πω. Θα σας πω και εγώ σήμερα άνοιξα. Κοιτάω το πρωί νωρίς τα διεθνή κανάλια για να ξέρω τι γίνεται. Άκουσα το Franz Verkatr και είπε ο πρόεδρος Ερντογάν για τους πρόσφυγες ότι θα υποφέρει και η Ελλάδα. Εντάξει. Από 50.000 ανέβασε τον αριθμό στους 80.000. Με όλο το σεβασμό, έχει την τάση μερικές φορές να εκφράζεται με έναν τρόπο που δεν είναι ακριβώς ο τρόπος που στο διεθνή ορίζοντα είναι ο συνήθις. Αυτό όμως αφορά την Τουρκία. Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον πρόεδρο Ερντογάν. Είναι υπό την κρίση της τουρκικής κοινωνίας και του τουρκικού λαού, όχι τη δική μας. Εμείς προσβλέπουμε σε έναν εγκάρδιο διάλογο και σε μια φιλική σχέση μαζί του. Ο τρόπος έκφρασης χαρακτηρίζει τον ίδιο. Δεν αφορά εμάς και δεν είμαι εγώ αυτός. Πιστεύετε ότι απευθύνεται στο εσωτερικό του δηλαδή? Και όχι τόσο στη διεθνή κοινότητα, εις εμάς. Έχω μια, και το λέτε έτσι καθαρά, έχω την υπόνοια ότι απευθύνεται στο εσωτερικό. Κύριε Υπουργέ, σας έχει. Στον Αλεξέ μου, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Σας έχει ασκηθεί μια βασική κριτική με δύο άξονες. Το πρώτος άξονας λέει ότι στο Συμβούλιο Κορυφής δεν ζητήσατε κυρώσεις. Και μάλιστα ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ το πρωί στο τηλέφωνο μας είπε ότι Ελλάδα και Κύπρος δεν έβαλαν θέμα κυρώσεων έναντι της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν έτσι έχουν τα πράγματα. Ζητώ να το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε. Δεύτερον, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για καλή διάθεση και αμοιβαίες υποχωρήσεις. Σε ποια θέματα θέλουμε να υποχωρήσουμε εμείς έναντι της Τουρκίας? Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός νομίζω ότι πάντοτε εκφράζεται με τον τρόπο αυτό που διασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας. Και διασφαλίζει ένα κλίμα στο οποίο, το οποίο επιτρέπει να υπάρχει ένας διάλογος ο οποίος θα μπορούσε να καταλήξει σε αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, επανειλημμένος, έχει διατυπώσει τη σκέψη του και κατ' εντολή του την έχω διατυπώσει και εγώ. Ποια είναι η σκέψη? Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εκχωρήσει οτιδήποτε αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την κυριαρχία της. Αυτό είναι η συνταγματική μας υποχρέωση. Δεν σας λέω κάτι καινούριο, δεν σας λέω μια είδηση. Σας λέω το συνταγματικό όριο. Σε τι θα ήμασταν διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε? Και ένας υπουργός, κοιτάτε, φαντάζεστε ότι θα ήταν το λιγότερο επιπόλαιο, για να μην με χαρακτηρίσω χειρότερα, αν ωραία πρωί τώρα μόλις αρχίζαμε και λέγαμε σε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω ή ένα βήμα προς σε μια διαπραγμάτευση. Όμως ξαναλέω, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται να αποστούμε τις κυριαρχίες και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Γιατί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Το Σύνταγμά μας επιβάλλει το πλαίσιο στο οποίο κάθε κυβέρνηση μπορεί να κινηθεί. Άρα λοιπόν, η δήλωση του κ. Μητσοτάκη, σας παρακαλώ, να είναι σαφές ότι αυτό αφορά. Είναι απολύτως καθαρό. Το έχει πει ο ίδιος ο παρελθόμενος. Έρχομαι τώρα. Γιατί σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, σας το έδωσα έτοιμο το εργαλείο και δεν το αξιοποιείτε. Ναι, κοιτάτε, εγώ δεν βάζω την εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο της κομματικής αντιπαράθεσης. Θέλω να συνεννοούμαστε με τα κόμματα, νομίζω ότι υπάρχουν κοινοί τόποι και νομίζω ότι είμαστε σε τόσο κρίσιμες στιγμές που το τελευταίο, πραγματικά το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα, η κοινωνία και το εθνικό συμφέρον είναι κομματικές κοκορομαχίες. Σας απαντώ λοιπόν στην ουσία. Το πλαίσιο κυρώσεων συμφωνήθηκε μετά από σκληρή προσπάθεια και δική μας και της Κύπρου στο Συμβούλιο του Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα, με ποια τακτική θέλουμε να υλοποιήσουμε το πλαίσιο κυρώσεων, αυτό είναι καθαρά ζήτημα τακτικής, το είπα και στη Βουλή, θα με συγχωρήσει πάρα πολύ η δημόσια ζωή, αλλά δεν είναι δυνατόν να εκφράζομαι επί θεμάτων τακτικής δημοσίως και να αποκαλύπτω την τακτική μας. Χθες ήμουν στην Κύπρο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη είμαστε σε διαρκή επαφή. Άρα λέτε ότι δεν το έχουμε βάλει στο σιρτάρι ως επιλογή. Απλά. Ένα λεπτό. Με συγχωρείτε να χρησιμοποιήσω την οικία ελληνική έκφραση «στάκα Τούρκο να γιωμίσω». Πώς να το έχουμε βάλει στο σιρτάρι? Εμείς στηρίξαμε την προσπάθεια για να αποφασίσει το Συμβούλιο να υπάρχει πλαίσιο κυρώσεων. Και αυτή είναι μια ιστορική απόφαση. Δεν είναι απλό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πετάει κυρώσεις στον αέρα. Άρα, είναι πολύ βαρύ για 27 χώρες, 28 για να το αποφασίσουν. Για να είναι καθαρό. Πότε όμως θα υλοποιήσουμε είναι θέμα τακτικής μας και επιφυλάσσουμε στον εαυτό μας να διατάξουμε χρονικά την τακτική μας κατά το εθνικό μας συμφέρον. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε πλαίσιο δημόσιου διαλόγου τώρα. Αυτό το καταλαβαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι, το λέω γιατί η κριτική είναι δημόσια, κύριε Υπουργέ. Η κριτική είναι δημόσια. Νομίζω και έχει ο κόσμος, ακούγοντας αυτή την κριτική, λέει: ρε παιδιά,
Βάλαμε τις κυρώσεις, τις πετάξαμε στο καλάθι και δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις και ο άλλος αλωνίζει. Ακούτε. Συγγνώμη για το αγοραίο τώρα, αλλά το λέω μπακάλικα. Όχι. Είναι καλό. Όχι μπακάλικα, είσαι κυμμένος, όλοι επισκεφτόμαστε τον μπακάλικα. Μέχρι τον πατέρα μου μπακάλισα. Ναι, και εγώ αγαπώ τον μπακάλικα. Πάμε λίγο. Λεωλιανά, μπας περιπτώσει. Ήδη προχθές υπήρξε συνάντηση της αρμόδιας επιτροπής που εξετάστηκε κατάλογος κυρώσεων κατά προσώπων και κατά εταιριών. Όμως, είπα στη Βουλή, σε κριτική που μας ασκήθηκε κατά τη διάρκεια του προϋπολογισμού στην αξιωματική αντιπολίτευση, με κάθε σεβασμό στην άποψή της. Εγώ δεν δαιμονοποιώ καμία άποψη. Και η κριτική είναι δεκτή, ξέρετε. Όποιος νομίζει ότι ξέρει την αλήθεια μόνος του, είναι απαράδεκτος. Εδώ μιλάμε για το εθνικό συμφέρον. Κάθε άποψη είναι σεβαστή και πρέπει να την ακούσουμε και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Εδώ όμως δεν μιλάμε για θέμα αρχής, αν θα υπάρξουν ή δεν θα υπάρξουν κυρώσεις. Πετύχαμε, και αυτό δεν είναι επιτεύχθη επί ΣΥΡΙΖΑ, επετεύχθη επ' αυτής της κυβέρνησης. Να ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πλαίσιο κυρώσεων. Το πώς θα υλοποιήσουμε αυτό που καταφέραμε, ας μου επιτραπεί να έχουμε την τακτική δυνατότητα να διατάξουμε τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας ανάλογα με τις συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, το καταλαβαίνει ο καθένας σε πλαίσιο δημοσίου διαλόγου. Yeah. Επειδή δεν έχουμε άπλετο χρόνο, αν προχωρήσουν όπως έχουν πει σε γεωτρήσεις στην ανοιχτά του Καστελόριζου, πώς θα... Γεωτρήσεις. Ναι. Όταν βλέπαμε τον Ερντογάν, θα στείλει τρίτο σκάφος. Με συγχωρείτε, όταν βλέπεις έναν Ερντογάν επί μία εβδομάδα με το κομπιούτερ στο χέρι να δείχνει τους χάρτες και να δείχνει σε ποια σημεία θα στείλει τα σκάφη, είναι λογικό να σας ρωτήσουμε. Εάν θα στείλει ένα ερευνητικό σκάφος, όχι γεώργηση, αν θα στείλει ένα ερευνητικό σκάφος, ποια θα είναι η αντίδρασή μας. Να σας πω, κοιτάτε, να σας πω, είμαι βέβαιος ότι η Τουρκία, εκφράζω την ελπίδα, εν πάση περιπτώσει, ότι η Τουρκία στο τέλος της μέρας θα ενεργήσει όπως επιβάλλει η κοινή λογική, το διεθνές δίκαιο και το δικό της συμφέρον. Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Τουρκία να απομονώνεται, το ξαναλέω. Κάνει λάθος η Τουρκία, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, εάν αυτό απομονώνεται. Άρα λοιπόν θεωρώ τα ερωτήματά σας υποθετικά και θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί να τα απαντήσουμε στην πράξη, διότι η Τουρκία δεν θα προβεί σε ενέργειες οι οποίες είναι τόσο προκλητικές που θα την απομονώσουν απολύτως. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να έχουμε ξεκάθαρα λόγια και να μην κρυβόμαστε, η Ελλάδα θα κάνει ό,τι απαιτείται για να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ό,τι απαιτείται. Έχουμε ξεκαθαρίσει σε ό,τι κάθε απαιτείτε. Τόνο, δεν απειλούμε κανέναν, με κάθε τόνο όμως, με κάθε τόνο, σε όλους όσους μας διατυπώνουν αυτή την ερώτηση, είτε εμφανώς όπως εσείς, είτε αφανώς με κλειστή την πόρτα, ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι χρειάζεται, επαναλαμβάνω, ό,τι χρειάζεται για να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και επαναλαμβάνω και κάτι που είπα στη Βουλή. Μπορούμε και μόνοι, αλλά δεν θα είμαστε μόνοι. Όμως εκφράζω την ελπίδα ότι κάτι τέτοιο δεν θα χρειαστεί. Και προσβλέπω σε μια εγκάρδια μακροπρόθεσμα σχέση με την Τουρκία, η οποία θα οδηγήσει σε ένα άλλο πλαίσιο την περιοχή μας. Η υπογραφή του, Αλεξία, να το ρωτήσουμε, γιατί είναι σημαντικό. Η υπογραφή του EastMed, 2 Ιανουαρίου. Μα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό, θα απουσιάζει όμως και σημαντικό. Πάλι η Ιταλία, κύριε Υπουργέ, όπως απουσιάζει και το Μάρτιο του 19. Περιμένετε, θα σας εξηγήσω. Η Ιταλία έχει ένα θέμα, υπαρκτό θέμα, μας το έχει εξηγήσει. Αφορά την κατάληξη, το σημείο κατάληξης του αγωγού για περιβαλλοντικούς λόγους. Κάποιες τοπικές κοινωνίες, τα έχουμε δει και στην Ελλάδα αυτά, διαφωνούν. Υπάρχει μια συζήτηση. Η συζήτηση αυτή τίνει να υπάρξει κατάληξη του EastMed στον TAP ανοιχτά των Ιταλικών αχτών, ώστε να μην υπάρξουν δύο απολύξεις. Υπάρχει λοιπόν μια επιφύλαξη από την Ιταλική πλευρά μέχρι να οριστικοποιηθεί η λύση. Επί της αρχής όμως η Ιταλία είναι απολύτως σύμφωνη. Επελέγει λοιπόν να υπογραφεί το κομμάτι που αφορά τις τρεις χώρες και η Ιταλική συμμετοχή να έχει ως προσθήκη, ως προσχώρηση μετά. Είναι μια απολύτως έγκυρη διαδικασία, είναι πολύ σημαντικό. Είναι κεφαλαιώδες και για την ελληνική και για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και για την ελληνική και την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Η υπογραφή κάτι αυτή τη Δευτέρα μόνο. Και σας παρακαλώ να το πανηγυρίσουμε σαν κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Στο Λευκό Οίκο που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό στις 7 Ιανουαρίου, ποια θα είναι η ατζέντα των συνομιλιών εκεί με τον κύριο Τραμπ? Να σας το πω αλλιώς, τι δεν θα είναι ως ατζέντα συνομιλιών μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Το ερώτημα βέβαια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει μια τεράστια ατζέντα. Ναι, για να πειράξω λίγο το ερώτημα της Αλεξίας της Στασούλη, αν φεύγοντας από την Ουάσιγκτον, από το Λευκό Οίκο, θα επαναλάβετε αυτό που έχουν πει όχι μόνο ο κύριος Αποστολάκης,
αλλά και δικοί σας αξιωματούχοι, ότι είμαστε μόνοι μας, αν γίνει στραβή. Σας, επ' αυτού σας απάντησα προηγουμένως. Μπορούμε μόνοι μας, δεν θα είμαστε. Αλλά δεν θα είμαστε. Θα είμαστε. Μπορούμε όμως και μόνοι μας. Να είστε καλά. Μπορούμε καλή σας και μόνοι μας. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα σας ομιλία. Βγάλατε ειδήσεις σήμερα. Καλημέρα, Αλεξία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για πάμε. Να αφήσουμε τον Υπουργό των Εξωτερικών. Πάμε στο Σπύρο Φρεμετρίδη. Μην ανησυχείτε, λέει, παιδιά, τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Μακάρι να είναι απολύτως έτσι, διότι δεν θέλουμε καθόλου να μπούμε σε περιπέτειες. Λοιπόν. Κάλετε διαμαρτυρία στον Υπουργό Παιδείας το μεσημέρι. Πολύτεκνοι αναπληρωτές, καθηγητές. Περισσότερα θα μας πει ο Σπύρος ο Φρεμετρίδης. Σπύρο. Λοιπόν, καλή σας ημέρα καταρχάς. Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε τα κάλαντα σε δευτερόλεπτα. Αφού προηγουμένως σας πω ότι παρεπιπτόντως στο ρεπορτάζ εδώ είμαστε στη Λυκόβρηση, πλατεία Ηρώων, είναι η κεντρική πλατεία της Λυκόβρησης, πίσω μου το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ήταν μάλλον όρθιο γιατί το βρήκαμε ξαπλωμένο εμείς όπως το βλέπετε τώρα και οι τηλεθεατές τους δέκτες τους. Ένα δέντρο περίπου 5 μέτρων, το οποίο μάλλον από τον αέρα, γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά, λύγησε, φανταστείτε τι έγινε χθες το βράδυ εδώ, και έπεσε κάτω. Τώρα καλό θα είναι κάποιος από το Δήμο να ενδιαφερθεί, διότι φαντάζομαι Χριστούγεννα με δέντρο ξαπλωμένο στην πλατεία δεν θα ήθελε κανείς να κάνει. Πες τα Σπύρο, πολύ σωστά τα λες. Για πάμε να δούμε τώρα για τα κάλαντα, τι γίνεται. Παραπιμπτόντος λοιπόν. Ναι. Όχι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Αυτό λέμε, καλά κάνεις και το λες. Για λοιπόν, πάμε. Τώρα θα πάμε εδώ στους κυρίους, οι οποίοι έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Είναι εκπαιδευτικοί, είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι. Γιατί το λέω αυτό. Ο κύριος Γιάννης Βλάχος έχει 4 παιδιά, είναι εκπαιδευτικός φυσικό στο επάγγελμα. Να το ζήσουν βεβαίως. Και η κυρία Μάγδα Καϊμάκη είναι θεολόγος, έχει ούτε ένα ούτε δύο, πόσα παιδιά? 7. Να σας ζήσουν. Χαρά στο κουράγιο σας. Και οι δύο είναι... Να είστε είναι καλά, στις σχολικές αίθουσες. Ναι. Το πρόβλημα όμως με τους αναπληρωτές το έχουμε αναδείξει από την αρχή της χρονιάς, είτε για τις μεταθέσεις, μετακινήσεις που παίρνουν όπου χρειάζεται να μετακινήσουν όλη την οικογένεια. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί θέτουν ένα ζήτημα με την ποσόστοση για τους διορισμούς στο σύστημα το εκπαιδευτικό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και το μεσημέρι έχουν αυτή την εκδήλωση που ανέφερες τώρα, δηλαδή θα ψάλουν τα κάλαντα στην κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, να δώσω το λόγο τον κύριο Βλάχο γρήγορα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαδόπουλε και κυρία Κουτροκόη. Καλή σας ημέρα. Εντάχει να σας πω το εξής, ότι έχει ήδη ψηφιστεί ένας νόμος από τον προηγούμενο Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, σύμφωνα με τον οποίο επί της ουσίας οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές θα χάσουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν πολύτεκνοι οι οποίοι έχουν 10 παιδιά, 7 παιδιά, 4 παιδιά. Οι οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και με την εφαρμογή του νόμου αυτού από τη Νέα Δημοκρατία, του νόμου που ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε, ενώ η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τον περασμένο Ιανουάριο, που τώρα όμως ο Υπουργός έρχεται να εφαρμόσει χωρίς καμία αλλαγή, όλοι αυτοί λοιπόν οι πολύτεκνοι γονείς θα βγουν στον δρόμο. Γιατί? Καταλαβαίνετε τις συνέπειες, τις κοινωνικές που θα υπάρξουν. Γιατί θα βγουν στον δρόμο? Διότι ο νόμος αυτός προβλέπει μια ελαχιστότητα τιμωριοδότηση. 3 μόρια ανά παιδί, δηλαδή για έναν που έχει 4 παιδιά θα πάρει 12 μόρια, όταν το σύνολο των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος από προϋπηρεσία ή από ακαδημαϊκά προσόντα είναι 260. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το ελάχιστο, ενώ μέχρι τώρα υπήρχε πρόβλεψη για τους πολύτεκνους, όπως το Σύνταγμα επιτάσσει ειδική φροντίδα, όπως λέει το άρθρο 21, και οι πολύτεκνοι μέχρι ώρας τους πίνακες των αναπληρωτών προτάσσονταν. Δηλαδή, ναι, θα έχετε πρόβλημα τις μεταθέσεις. Να ακούσουμε και τη συναδελφό σας. Να ακούσουμε και τη συναδελφό σας. Να ακούσουμε εδώ την κυρία Καϊμάκη. Εγώ να πω ότι καλημέρα σας. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για μια πολυτεκνή μητέρα που είναι εκπαιδευτικός να συγκεντρώσει προϋπηρεσία. Διότι επιλέγουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και όχι να ξενιτευτούμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μας. Και δεν σας βοηθάνε. Να εγκαταλείψουμε τις αιστείες μας. Πόση σχιζοφρένεια τώρα έχει αυτό. Δεν μας βοηθάει καθόλου αυτό. Μιλώντας για την ποσόστοση, δεν ζητάμε, πόση σχιζοφρένεια έχει μέσα αυτό. Ζητάμε το αυτονόητο, ζητάμε εργασία. Ναι. Στη δική σας περίπτωση, να πάω λίγο προσωπικά, ο σύζυγός είναι αξιωματικός. Στις επίσης δυνάμεις. Έχει μεταθέσει. Έχει πάρει πόση μεταθέσει η ίδια. Βέβαια. Ναι, έχει πάρει πόση μεταθέσει. Έχουμε μετακομίσει λόγω του συζύγου. Αν επέλεγα κι εγώ να εργαστώ αλλού κάθε χρόνο, ναι, θα το είχαμε διαλύσει το σπίτι μας. Κυρία Καϊμάκη μου, να μην έχετε είναι σπίτι τότε, αυτό. Αφού το κράτος δεν έχει πρόνοια, να μην έχετε σπίτι, να πάρετε ένα τροχόσπιτο και να πηγαίνετε πέρα δόθε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είμαστε και μαζί ταυτοχρόνως. Έτσι. Εμείς σωστά. Ευχαριστούμε. Τουλάχιστον θα είστε μαζί. Yeah. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναδεικνύουμε το πρόβλημα. Ελπίζουμε να ακούει το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Για, πείτε γρήγορα τι ζητάτε. Για ένα δευτερόλεπτο να συμπληρώσουμε, παρακαλώ, να συμπληρώσουμε κάτι παρακαλώ. Ακόμα. Στη μία η ώρα σήμερα, καθότι ο Υπουργός με διαφορετικό τρόπο δεν μας δέχτηκε να μας ακούσει, ναι. Στη μία η ώρα σήμερα θα κάνουμε μία εκδήλωση και θα πούμε κάλαντα πολυτεχνικά παραφρασμένα έξω από το Υπουργείο Παιδείας, ναι. Και καλούμε όλους τους πολύτεχνους αλλά και τους φίλους των πολυτέχνων, ναι. Να συμπαρασταθούν στην προσπάθειά μας αυτή, ώστε το Υπουργείο Παιδείας να μας λάβει υπόψη του και να μας βάλει στο νόμο με ένα ποσοστό της τάξης του 20% όπως υπάρχει σε όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Σας ευχαριστούμε. Προβλέπουν οι νόμοι για τις προσλήψεις. Λοιπόν, η κυρία Κεραμέως, η κυρία Κεραμέως για τους πολίτεχνους και ο Δήμος για το δέντρο, παιδιά. Μην ξεχνάμε σωστά, το δέντρο, έτσι. Σωστά, Σπύρο. Μην ξεχνάμε το δέντρο. Καλά, Σπύρο, να σου πω τώρα κάτι. Ο Δήμος για τους πολίτεχνους και ο Δήμος, ναι, για το δέντρο. Σπύρο, βάλε ένα χέρι και το σηκώσετε, γιατί δεν βλέπω να έχετε τόσες ώρες. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πάμε, περίμενε, έλεγα από πού πας. Πάμε να δώσουμε το διαγωνισμό μας και να πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί η εταιρεία Coffee προσφέρει σε έναν από εσάς ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ. Και μάλιστα η δωροθεσία τα περιλαμβάνει όλα, Άκη, έχω να σου και πω. Και εκπαίδευση προσωπικού και προϊόντα. Και τη μελέτη και την κατασκευή του χώρου. Μάλιστα. Και τον εξοπλισμό, ναι, και τη διακόσμηση. Μπορεί ο τυχερός, ναι, είτε να το δουλέψει ο ίδιος, είτε να το εκχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο υπό την, μετά την έγκριση της Coffee προφανώς. Ολοκληρωμένο κατάστημα, έτσι. Και, βεβαίως. Και μάλιστα η στρατηγική της Coffee λέει ότι κάθε κατάστημα θα είναι μονοπόλιο στην περιοχή και όχι να υπάρχουν 2 ή 3 ανταγωνιστικά. 14999 από σταθερό κινητό ή με μήνυμα SMS open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999. Διάλειμμα και επιστρέφω. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και για όσους μείνουμε Αθήνα, ναι, σας θέατρο. Έχουμε πρόταση. Θέατρο χιτήριο, έτσι. Ο θαυμαστός κόσμος της Μαργαρίτα. Εδώ, Δήμητρα στο Γιάννη και Σωκράτης Πατσίκας κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τα παιδιά. Εγώ θα κάτσω πίσω εδώ, ναι, να ακούσω τι είναι, ναι, αυτός ο θαυμαστός κόσμος της Μαργαρίτας. Έλα, κύριε Σωκράτη. Ναι, είναι ένας θαυμαστός κόσμος, γιατί είναι ένας κόσμος λουλουδιών και φυτών. Η ιστορία ξεκινάει με την μελλοντική επερχόμενη καταστροφή του κόσμου, οικολογική. Μακάρι κάτι να κάνουμε για να ναι. Και ένα μικρό κορίτσι ανακαλύπτει ότι η τριανταφυλιά της μιλάει. Εσείς η τριανταφυλιά. Εγώ είμαι η τριανταφυλιά. Μου είναι υπέροχο τριαντάφυλλο στο κεφάλι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για έναν ηθοποιό καταρχάς να παίζει κάτι που δεν μπορεί στην πραγματικότητα ποτέ, ναι, να γίνει. Σωστά. Η τριανταφυλιά λοιπόν ενημερώνει τη Μαργαρίτα, η οποία είναι άνθρωπος, κοριτσάκι, ναι, είναι η φίλη της, και της λέει ότι χανόμαστε τέλος πάντων και κάνε κάτι, δώσε μας μια χείρα βοήθειας. Και έτσι και συμβαίνει, μόνο που της υποσχόμαστε ότι καθώς αυτή θα μας βοηθάει να μαζεύουμε τα περισσότερα λουλούδια για να πάμε στην ανθοχώρα, για να σώσουμε αυτή την καταστροφή, έναν πλανήτη εμείς, ναι, ναι, για να σώσουμε τον κόσμο, τον, ναι, οικολογικό, ναι, τον κόσμο των φυτών, ναι. Ναι. Θα τις λέμε και τις ιστορίες του κάθε λουλουδιού, ναι. Οπότε διαδραματίζεται, μάλλον, ποια είναι η λέξη, όχι διαδραματίζεται, ναι, το δεσμήτης είμαι. Τι θέλεις να βρούμε, με δικά σου λόγια. Παίζουμε τις ιστορίες αυτές εμείς προσωπικά, mm-hmm. Εμείς οι πέντε, δηλαδή ο Σωκράτης Πατσίκας, η Δήμητρα Στογιάννη. Ναι. Η τριανταφυλιά. Η τριανταφυλιά. Αλλά δεν είναι τριανταφυλιά στις ιστορίες. Παίρνουμε τους άλλους ρόλους. Okay. Των ιστοριών, ναι, ναι, που αφηγούμαστε. Παρουσιάζουμε, ναι, τους μύθους των λουλουδιών από τους αρχαίους πολιτισμούς και παράλληλα παρουσιάζουμε και το φαινόμενο της οικολογικής καταστροφής και δίνοντας, προτείνοντας κάποιες λύσεις. Και μιλάμε, ας πούμε, στα παιδιά. Έτσι γίνεται για την ανακύκλωση. Στα παιδιά, έτσι. Βρήκατε ένα πολύ ωραίο τρόπο να επικοινωνήσετε στα παιδιά όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα της κλιματικής, της περιβαλλοντικής καταστροφής κλπ. Τον έχει βρει σκηνοθέτη δάμας που έχει γράψει και το έργο και το έχει δώσει πάρα πολύ. Η Βάσια Αργέντη. Ναι. Και το έχει δώσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έγινε γιατί είχε μια ανησυχία, γιατί είχε γίνει πρόσφατα μανούλα, δικιά μου, ναι, άποψη. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, είναι δικιά της η ιδέα για το έργο. Ναι.
Μαζί μας είναι ο Άρης Πλασκασοβίτης. Όπου κάνει τον ήλιο, το ηλιοτρόπιο. Εσύ είσαι ο Γεροπλάτανος. Όχι. Ο Γεροπλάτανος είναι ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Ποιος είναι ο Γεροπλάτανος? Γιατί τον διαβάζω εδώ πέρα, θέλω να δω ποιος είναι ο Γεροπλάτανος. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι ένα περίεργο, μια περίεργη κατάσταση. Είμαι ο κύριος Μπερδεψούρας, ένα πράγμα σαν ξωτικό, σαν τέτοιο, ο οποίος μπερδεύεται και έχει μια διάδραση με τα παιδιά, προσπαθεί να βρει από ποια χώρα είναι ο κάθε μύθος. Και είναι ένα συνεχόμενο μπέρδεμα που βοηθάει όμως την εξέλιξη της ιστορίας. Συμμετέχουν τα παιδιά? Ναι, όσο τους επιτρέπουμε και όσο πρέπει και όσο θέλουν. Ναι, δηλαδή η παράσταση είναι διαδραστική, αλλά τη διάδραση την εφαρμόζει ο Σοκράτης μέσα από το ρόλο του. Δηλαδή αυτός δίνει βήμα στα παιδιά και συμμετέχουν και τους κάνει κάποιες ερωτήσεις, απαντάνε και βγαίνει κάτι πάρα πολύ αστείο μέσα από όλο αυτό. Δεν είναι... Έχω μια ερώτηση. Μετά την παράσταση, ναι, ναι. Τι μένει στα παιδιά, σας έχει αφηγηθεί κανένα από αυτά, τι του έμεινε? Κοιτάξτε, υπάρχουν παιδιά που μέχρι και ζωγραφιές στέλνουν. Για μένα είναι σκοπός να μείνει κάτι και ιδίως ποιο πράγμα. Έρχεται με το γονιό του ένα παιδί. Πρέπει να γεννηθούν ερωτήσεις. Αλλιώς το βιώνει ένας ενήλικας, αλλιώς το βιώνει ένα παιδί. Δηλαδή ο ενήλικας σε ένα παιδικό θέατρο περισσότερο βλέπει τα συναισθήματα. Το παιδί περισσότερο βλέπει τις πληροφορίες. Και όταν αρχίσει, ας πούμε, ένα παιδί και αρχίσει και ρωτάει να μιλήσει για να δει πώς το βίωσε και ο, ναι, ναι, ο γονιός. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό που έχει βιώσει. Θα παρακαλέσω τους γονείς. Τα παιδιά, ναι, δεν είναι χαζά. Ναι. Θέλω να επικοινωνήσω, ναι, για τη νέα εμπειρία. Δεν ήταν άσχημο το έργο όταν αρχίζει το παιδί να ρωτάει. Ίσα-ίσα πέτυχε το σκοπό του. Και με αυτό το μήνυμα, γιατί λοιπόν, θέατρο Χιτήριο, ο θαυμαστός κόσμος της Μαργαρίτας, Δήμητρος Στογιάννη, Σοκράτης Πατσίκας και πολλοί άλλοι συντελεστές. Την Εύη Δαέλη εμείς... αναφέραμε. Την Εύη, η Εύη η Δαέλη είναι η Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα. Έτσι, λοιπόν. Ναι, την πρωταγωνίστρια δεν αναφέραμε. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Θα δώσουμε ραντεβού εκεί. Ωραία, ωραία ιδέα. Θα να σας δούμε. Ωραία ιδέα. Πάρα πολύ που ήρθατε. Χαίρετε. Χρόνια πολλά. Και εμείς. Με γεμάτη πλατεία πάντοτε. Ευχόμαστε. Έλα. Ραντεβού αύριο εδώ στις 7 μαζί παραμονή με τον Άκη Παπαδόπουλο. Παραμονή. Θα μαζί είμαστε, θα κάνουμε. Θα είμαστε. Όλες τις ημέρες κοντά σας. Ναι. Και ανήμερα και δεύτερη μέρα Χριστουγέννων θα μας χορτάσετε. Πρωινό να φέρεις. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Χαίρετε.